Φίλες και φίλοι του Λίμπερα 107,4, καλημέρα σας. Καλημέρα Τάσο Κοτσάνη. Καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Ρε, για τους φίλους, για τους φίλους εξωτερικού. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Γιώργο Αυτιά, γιατί? Εντάξει, μόνο τα κελιά σου λίγο. Και το άσπρο μαλλί. Εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Και θα σου πω και κάτι τώρα. Και θα σου πω και κάτι τώρα. Περίμενε. Άντε ρε, πες μου κάτι. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη καταρχήν, γιατί? Γιατί είμαστε η μοναδική πόλη στην Ελλάδα, νομίζω έτσι, αν κάνω λάθος με διορθώστε, που έχουμε 19 υποψήφιους δημάρχους, ρε φίλε. Γιατί όχι, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, δεν σε άρεσε το πράγμα. 19 υποψήφιους δημάρχους. Όταν θα πας στην κάλπη, θα έχεις 19 επιλογές. Θα σου πω τώρα κάτι. Εκεί τα ψηφοδέλτια, 19 επιλογές. Γιατί πού είναι το κακό? Θα σου πω τώρα κάτι. Γίνε και εσύ. Θα σου... Ο 20ος. Όχι. Γιατί? Όχι. Δεν θα γίνω 20ος. Θα σου πω όμως τώρα εγώ. Κάτι. Άσε με να ολοκληρώσω τα σοκοτσάκια. Φόρα τη φανέλα με το 20 και πήγαινε λοιπόν, και εσύ. Είμαι 20ος. Είστε 19. Ωραία. Έτσι. Δεν ξέρω αν μας ακούει κανένας από τους υποψήφιους. Είστε 19. Λογικά σίγουρα. Λοιπόν, όταν θα γίνετε 20. Ναι. Έτσι για το. Πώς το πούμε, ευγενικά. Για το καλό του πράγμα, ναι, για το ναι, καλό. Για το, ναι, έτσι λοιπόν. Θα πάω και θα βάλω και εγώ 21ος. Να είμαι ο Black Jack. Γιατί ρε? Γιατί μου αρέσει το 21. Να γίνω εγώ 21ος. Να γίνεις 21ος. Όχι, δεν γίνεται. Είναι το, νούμερο, το 21 είναι το νούμερό μου. Να γίνω 20 εγώ, να γίνεις 21ος. Το 21 είναι το νούμερό. Αυτό είναι να γίνεις 20ος. Εγώ 21ος. Πήγαινε, γίνεσαι 20ος. Λοιπόν, δεσμεύουμε τον Τάσο Κοτσάνη να βάλει για 20ος υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Εννοείται. Και 21ος θα βάλω εγώ. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά κοίταξε όμως μετά για να μην υπάρχει διχόνοια στο κοινό. Του safety car. Βρε, εντάξει τώρα, δεν θα κολλήσουμε σε αυτό το πράγμα. Όποιο ψηφίσει, ο καθένα. Για να μην υπάρχει. Βρε, άστο, δεν έχουμε για τέτοια θέματα. Για να μην υπάρχει διχούνια. Α, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ναι. Τελευταία στιγμή θα αποσυρθώ ή εγώ ή εσύ. Όχι. Δεν γίνεται. Θα μοιραστούμε safety jump, δεν θα βγούμε. Δεν θα βγούμε. Μία ελπίδα να έχουμε, δεν θα βγούμε. Γιατί από αυτού του 19. Από αυτού του 19 αναγκαστικά ένα θα βγει. Ένα θα βγει. Όχι, ναι. Οι άλλοι 18 δεν ξέρω ότι δεν πρόκειται να βγούνε. Απλά θέλουν να μπουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κοίταξε, μπορεί να τσιμπήσω καμιά εκπομπούλα, κανένα χρόνο δημοσιότητα στα κανάλια ότι είμαι και αυτό εγώ υποψήφιο. Έτσι, γίνε και εσύ υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη. Μπορεί. Πώς είμαστε, μπορούμε να βγούμε. Αν εξαιρέσουμε παιδιά, ηλικιωμένους, συνταξιούχους και κάποιου που δεν το ένα το άλλο, μπορούμε να πάμε 500.000 για υποψήφιοι Δήμαρχοι Θεσσαλονίκη. Τι έχει αυτή η πόλη, ρε φίλε. Ρε φίλε, έχει επιλογές. Ναι. Είναι πολύ καλό αυτό να έχεις επιλογή. Ωραία. Να πέρασε και λοιπόν, στην κάλπη και να λες. Αν! Έχω 19 ψηφοφόρου. Εδώ μας κοροϊδεύουν. Καλημέρα, υποψήφιοι. Ωραία. Έχουμε δηλαδή 19 υποψήφιους. Ωραία. Ναι. Πας εκεί, σου δίνουν τα ψηφοδέλτια. Και επειδή πλέον θα το παίξουμε Λότο ή Τζόκερ, θα λες. Ποιον να πάρω. Απορρίπτεις το ένα ακόμα. Απορρίπτεις το άλλο ακόμα. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Θα διαλέξει τελικά τον ένα και θα το βάλει μέσα. Το ορατό της 0 το έχεις δει. Ναι. Τι έλεγε, όχι άλλο κάρβουνο. Εμείς θα λέμε ρε. Όχι άλλοι υποψήφοι, φτάνουνε. Παραπάνω. Θα σκάσει το ψηφοδέλτιο. Παραπάνω. Δηλαδή θα πάμε. Όχι Α4. Δεν θα φτάνει. Δεν θα φτάνει. Ρε εσύ, άλλο υποψήφιο δεν είμαι εγώ. Είναι διαφορετικό ψηφοδέλτιο. Μην μπερδεύεσαι. Δεν έχει σημασία. Εγώ θέλω να πάω στην κάλπη να έχω 30 ψηφοδέλτια. Μπορώ. Όχι. Εγώ θέλω. Όχι, μέχρι το 21 θα φτάσει γιατί ο 21ος θα είμαι εγώ. Υποψήφιο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Τώρα θα πάω να βάλω. Θα βάλεις όμως. Ναι, εννοείται. Εγώ στόσταμ. Για να είναι το 21 το βούρικο, γι' αυτό. Όχι τίποτα. Και θα σου πω κάτι. Μικρόφωνο θα φτιάξω όλα. Κάτσε, ναι, όλα θα τα φτιάξω. Και τα πάρκινγκ στην πόλη θα φτιάξουμε. Και την κίνηση στην πόλη θα φτιάξουμε. Τουλάχιστον ό,τι αφορά. Και τις λακκούβες. Λακκούβες. Και τα παρκαρισμένα που ενοχλούνε. Δεσμεύομαι. Και τις συγκοινωνίες. Ότι η Θεσσαλονίκη θα γίνει ένα νέο Μονακό. Οπα. Σε θέμα οδοστρώματος, να ξέρετε. Και Φόρμουλα 1 αγώνα θα φέρω. Περίμενε. Στη Θεσσαλονίκη. Περίμενε. Θα ξεκινάει από τα κάστρα και καταλήγει στο Λευκό Πύργο. Για να έχει κλήσει. Γιατί είναι φίλοι, άλλωστε το Αζερμπαϊτζάν που έχουν βάλει εκείνο το φρούτι είναι την κλειστή στροφή, τι, έξυπνε από εμά. Αζερμπαϊτζάν τώρα, ρε. Εμεί έχουμε κάνει φορά. Αυτοί δεν ξέρουν ένα. Για να έρθει το μοντέλο τη Mercedes εκεί να ανέβει την εκείνη φορά. Όχι. Εδώ. Στα κάστρα και στο Λευκό Πύργο. Θα βάλει υποψήφιο. Ένα θα βγει. Ένα. Αν δηλαδή έτσι κάνει πίσω. Δεν θα πάμε. Σήμερα είμαστε πολύ ευγενικοί έτσι. Δηλαδή αποφεύγουμε λέξει. Ναι. Ναι, αν κάνει πίσω. Έτσι, όχι, ο Τάσο Κοτσάνη δεν πάει 20ος. Όχι, θα πάμε. Θα βάλω 21ος. Για δεν μα θα ανοίξει, θα φτιάξω όλα. Δρόμους. Καθαριότητα. Φανάρια. Καθαριότητα. Φόρμουλα 1 θα φέρουμε εδώ. Εννοείται και Φόρμουλα 3. Και πάρκινγκ 5 και 10. Θα φτιάξουμε. Πάρκινγκ. Καταρχήν να ξέρετε ένα πράγμα. Το μετρό
Με το που θα βγω σε 2 εβδομάδες, 3 το πολύ μπορεί να είναι και έτοιμο. Εννοείται. Και θα σου πω και τώρα κάτι. Γιατί μήπως οι άλλοι καλύτερες τέτοιες δίνουν. Υποσχέσεις. Την παραλία. Θα βάλουμε και άλλα καΐκια να κάνουμε ναι, μεταφορά. Θα τελειώσουμε και την. Το λιμάνι. Όχι. Πρέπει να τελειώσουμε επιτέλους και αυτή την υποθαλάσσια. Θα τελειώσουμε και την υποθαλάσσια. Μην το πας υποθαλάσσια, μην το πας υποθαλάσσια. Κάτσε, γίνει πονημένη ιστορία με... υποθαλάσσια. Κατεβαίνουμε λοιπόν με το κόμμα Safety Car, υποψήφιοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης και εμείς, έτσι. Γιατί να έχουμε μόνο 19. Τι να πω. Γιατί ρε. Πόσο μέλη έχει αυτή η πόλη επιτέλους. Πάρα πολύ. Πόσο πια. Πάρα πολύ. Αυτά. Γιατί. Κατά τα άλλα, γυρίσουμε στο θέμα. Δεν μου λες, κάτσε, ναι, αλλά εσύ δεν είσαι Δήμο Θεσσαλονίκη, δεν είσαι. Πώς δεν είμαι. Είσαι Δήμο Θεσσαλονίκη. Μετανάστης. Α! Μάλιστα. Έφυγα από την Καλαμαριά, πήγα. Στη τέτοιο. Τούμπα Ιράν, καμπό τη Βιετνάμ. Α, άρα... εντάξει. Ψηφίζει εκεί Δήμο Θεσσαλονίκη. Όπου θέλω θα ψηφίσω. Α, εντάξει, φίλε. Δεν έχω πρόβλημα. Γιατί πρέπει να κάνω μια μεταδημότευση. Έχουμε να πούμε για να πάμε. Όχι, αυτά είναι. Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Εγώ μπορώ όμως να βάλω. Ναι, εσύ μπορείς. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Θα βάλω για δήμαρχος Θεσσαλονίκης κι εγώ. Τι ωραία. Σκέψου λίγο. Φαντάσου να βλάβω. Όχι, 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 περίμενε, περίμενε. Σκέψου λίγο, δηλαδή βγαίνεις δήμαρχος. Κάνε με εικόνα. Όχι, 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 περίμενε. Είναι λίγο αποκρουστική αυτή η εικόνα. Ευχαριστώ, Τάσο Κοτσάνη. Σκέψου λίγο ότι βγαίνεις και την επόμενη μέρα, ρε παιδί μου. Σωτήρ Δασκαλάκη, είδες. Κάνε συνεργάτη 15 ετίας. Περίμενε. Να δεις καλό, ρε φίλε. Περίμενε, ρε. Βγαίνεις δήμαρχος. Να πω ότι είμαστε ένα χρόνο. 15 χρόνια μαζί και είδες έτσι. Ρε, αποκρουστική εικόνα, ρε φίλε. Εντάξει, είναι λίγο αποκρουστική εικόνα. Εντάξει, θα βάλω και περούκα, ρε φίλε. Άμα σε ενοχλεί αυτό, θα βάλω. Μπράβο. Ναι, ναι. Μακρύ μαλλί. Ναι. Μαύρο. Λοιπόν. Βγαίνεις δήμαρχος. Και στην υποθαλάσσια σε τρέχω, λέει. Ακόμα δεν την κάναμε. Θέλω να βάλει κόντρα στην υποθαλάσσια. Γιατί όχι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, βγαίνεις δήμαρχος. Ναι. Και ανακοινώνεις αυτά που έχεις να κάνεις. Ναι. Ωραία. Θα τα ανακοινώσω εγώ από πριν. Όχι, όχι, όχι. Ναι, ρε παιδί μου, ρίχνεις το τυράκι. Εντάξει, οι άλλοι το βλέπουν, το ευχαριστούνται. Ναι. Φεράζει δήμαρχος. Ναι. Βγαίνεις πρώτη μέρα. Θα εκτελέσω το πρόγραμμα το οποίο πρώτη ανακοίνωσα μέρα, στο λαό της όχι, πόλης. Όχι, όχι. Καταρχήν πρώτη μέρα θα ξεκουραστώ, φίλε, γιατί ο αγώνας που θα δώσω. Σιγά, σιγά. Ο προεκλογικός αγώνας θα με κουράσει πάρα πολύ. Ναι, 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 πρώτη ναι, ναι, μέρα θα ξεκουραστώ. Ωραία. Έτσι. Άρα θα στείλουμε για τέτοιο. Για ξεκούραση στο Πόζαρ, επάνω. Ναι. Στο φίλο μας εκεί το παραδοσιακό. Στο παραδοσιακό. Έτσι, ναι. Μπράβο. Και επειδή μας το θύμισες, παραδοσιακό σήμερα. Λουτράκια Ριδέας. FM και όνομα τεπώνυμο. Αποστολή του μήνυμα στο 54526. Ένα διήμερο με ημιδιατροφή. Ναι, με πρωινό κανονικά. Τα πάντα όλα. Λοιπόν. Οπότε. Καλημέρα σα. Τόσο όλες μαζεμένες έτσι, γιατί είναι πάρα πολλές και. Οπότε την πρώτη μέρα δηλαδή ξεκουράζει. Τη ναι. Δεύτερη μέρα. Τη δεύτερη μέρα μπαίνω στο πρόγραμμα αυτό έτσι, κανονικά. Έτσι. Ξεκινάω. Και σε, σε 5 χρόνια, την τελευταία χρονιά δηλαδή, κάνεις 2 δρόμους, 3 στενά και είσαι μια χαρά. Και ξαναβγαίνεις την επόμενη. Ναι. Μια χαρά. Πρόσεξε, τη δεύτερη μέρα έτσι μπαίνουμε σε ένα συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, το οποίο θα θέσουμε το στρατηγικό πλάνο. Εννοείται. Πάνω από όλα στρατηγική. Θα ορίσουμε, ναι, 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 ναι. Θα ορίσουμε, έτσι, θα ορίσουμε τι. Δηλαδή... τα τεχνικά κλιμάκια. Α, μπράβο, κάτσε, αυτό μου αρέσει. Περίμενε, περίμενε. Τα τεχνικά κλιμάκια έτσι, για το κάθε τι που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε αυτή την πόλη. Πήχε, τα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Άρα, βάλουμε υπεύθυνο πρασίνου. Έχει τόσο πολύ υπεύθυνο, πράσινο αυτή η πόλη. Υπεύθυνο πρασίνου, υπεύθυνο ναι. Λακκούβα. Αυτό είναι πολύ πιο χρήσιμο. Πώς λέγαμε το υπό τη Λακκούβα. Μπράβο, υπεύθυνο ναι, Λακκούβα. Υπεύθυνο Λακκούβα. Ωραία. Λοιπόν, υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Εξωτερικού αλλά και εσωτερικού. Το εξωτερικού θα είναι για να φέρουμε τη Φόρμουλα 1 στην πόλη. Α, να μην είναι και έκλειστο. Δηλαδή έχουμε και ένα θέμα τώρα. Δεν είναι και έκλειστο. Να μιλάμε ένα. Θα πρέπει να πάμε στη Liberty Media. Εκεί να μπορέσουμε να κάνουμε τώρα με τους Αμερικάνους. Ναι. Αλλά επειδή οι Αμερικάνοι είναι φίλοι μας. Έτσι δεν είναι. Έχουμε άκρες με τους Αμερικάνους. Εντάξει. Θα είναι πιο εύκολο. Ρε, πλέον με την Αμερική είναι πιο εύκολο. Τους φέρνουμε εδώ πιο εύκολα. Με τον Τραμπ πηγαίναμε μαζί στην ίδια κομμωτή κάποτε. Εννοείται. Ναι. Πω, απλά εγώ τα παράτησα και μου φύγε. Δεν έπρεπε να παράτησω. Δεν έπρεπε να παρατήσω τον David. Τι να σε κάνω. Έτσι. Τα ήθελες κι εσύ. Ήταν μεγάλος κομμωτής. Οπότε Φόρμουλα 1 που το είχαμε σχεδιάσει έτσι που θα πηγαίνει μέσα από Τζιμισκή, Κυλεοφόρο, Νίκης, αυτά. Να, 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 περίμενε. Λεφτά υπάρχουν. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Εννοείται λεφτά υπάρχουν. Είδαμε έτσι να το πούμε. Άμα θες μπορούμε να το πούμε και αλλιώς. Λεφτά υπάρχουν, ναι. Και πάρα πολλά. Και θα μπορούμε να σας πούμε και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν από αυτή την πόλη με τους 19 υποψήφιους δημάρχους. Που ελπίζουμε να γίνουν παραπάνω. Ναι. Γίνε και εσύ. Υπάρχει μπορείς. Δέσμευση. Σας είπα ότι 21ος θα πάω έτσι. Θα βάλω εγώ. Τέλος. Ωραία. Ναι, ρε φίλε.
Ωραία, ωραία, ωραία. Θα τα κάνουμε όλα. Όπως λοιπόν, τις συγκοινωνίες να φτιάξουμε λίγο. Λίγο με τον Άστη και να δούμε τα θέματα. Έχουμε ένα πράγμα. Όλα θα τα δούμε. Όλα. Λοιπόν, κάτω από αυτό εδώ το βίντεο θα στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις ερωτήσεις σας για το αυτοκίνητο. Ό,τι θέλετε και από πού έτσι μας ακούτε. Εννοείται ότι δεν μας ακούτε μόνο από 107 και 4 τη συνότητα του Λιμπέρο. Από το e-radio. Live radio και όλα αυτά. Μπορείτε να μπαίνετε από παντού και να μας ακούτε εδώ. Η Κάθη μας ακούει από Αυστραλία. Έτσι, ο Αλέξανδρος από το Παρίσι και πάρα πολλοί άλλοι. Μπορείτε να μας ακούτε. Έλα ρε δήμαρχε, έλα ρε δήμαρχε. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Πάμε σε μια μουσική ανάσα με ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Είναι τίποτα. Ναι, το έχουμε σκεφτεί. Ναι, πάλι. Και είναι ωραίο το κομμάτι, ρε. Εντάξει, επειδή το έχουμε σκεφτεί. Επανερχόμαστε με αμιγώς αυτοκινητιστικά θέματα. Καταρχήν. Κλαίω, φίλε, να ξέρεις. Ναι, ωραία. Κλαίω. Επειδή όντως. Κλαίς. Θα κάνουμε πράγματα. Είναι πολύ σωστό η άποψη του φίλου ότι. Ποιο ο Α. Για ναι. Πες το, θα κυκλοφορούμε. Λέει καλημέρα στα παιδιά. Λέει αρχίσαμε τις πρωί-πρωί, λέγεται με τα δημαρχηλίκια και έτσι. Ποιον ο Ας πες του. Έτσι. Όλοι λέει θα κυκλοφορούν, αν γίνεται δήμαρχοι, λέει όλοι θα κυκλοφορούν με AMG, λέει και πάνω όπως στο Ντουμπάι. Έτσι, μπράβο. Πρώτον αυτό, άρα θα κάνουμε ένα νέο Ντουμπάι εδώ στην πόλη. Ναι, με δρόμους Μονακό. Μπράβο, αυτό το Μονακό, μη σε παρακαλώ. Το Μονακό το έχουμε, είναι πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μη μου το χαλάσει. Και φυσικά θα κάνουμε υποδομές για ηλεκτροκίνηση. Αυτό που το ξεχνάς. Μάνο, έρχεται ηλεκτροκίνηση. Πρέπει να τρέξουμε να κάνουμε υποδομές. Παιδιά, θα κλάψετε. Δηλαδή, αυτά που θα σας πούμε σήμερα για ηλεκτροκίνηση. Για τι είπε ο σύνδεσμος ότι πρέπει να δώσουν σαν. Πρέπει να δώσουν. Κίνητρα, ρε παιδί μου, ναι, κίνητρα. Στον κόσμο, να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να πάμε μπροστά σε αυτή τη χώρα. Και τι σκέφτεται το κράτος να δώσει. Μπρίζες. Σουκ. Καλημέρα, παιδες, λέει και καλή εκπομπή με υγεία. Τάσο λέει όλα υπό έλεγχο. Καλημέρα, λέει τζουτζούκια. Μισό λεπτάκι. Να χαιρετήσουμε και να καλημερίσουμε τον Βασίλη τον Αγοραστό. Ναι. Και να το πω δημόσια να ευχαριστώ πολύ. Ξέρει αυτός. Και θα πούμε και άλλες λεπτομέρειες γιατί μαθαίνουμε πραγματάκια για τις εταιρείες οι οποίες κάνουν για διαγραφή αυτοκινήτων. Θα έρθει η ώρα, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Απλώς μαζεύουμε πολλές πληροφορίες. Για να πούμε και πέντε πράγματα για αυτή την ιστορία, γιατί συμβαίνουν πράγματα που δεν γνωρίζετε και καλό θα είναι να πούμε κάποια στιγμή κάποια πράγματα για να όσο γίνεται να προφυλαχτούμε από αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά από Αυστραλία. Καλημέρα, λέει εδώ ο Αλέκος, λέει πες λεφτά υπάρχουν, λέει. Καλημέρα στη Φόρμουλα 1 των FM. Έτσι, ρε φίλε. Καλημέρα, λέει ο Τέο από την Επανομή. Καλημέρα, ο Αστέριος. Κάτσε να φορτώσουμε και μερικά ακόμα εδώ γιατί. Λοιπόν, και πάμε τώρα να πούμε. Λοιπόν, είπαμε, θέλουμε να δώσουμε υποδομές για την ηλεκτροκίνηση. Άρα εδώ θα κάνουμε υποδομές. Περίμενε. Δεν θα τα πούμε τώρα. Ανά 3 μέτρα θα έχω ταχυφορτιστή να μπορεί άνετα πλέον, όχι, δηλαδή. Όχι ανά 3 μέτρα. Περίμενε. Πλέον. Ανά 5 μέτρα να έχεις. Ανά 5. Ναι, γιατί κοίταξε. Σωστά, ανά 3 μέτρα. Ναι. Χωρίς μόνο smart μπορεί. Μπράβο, ναι. Ανά 5 μέτρα. Ναι. Ανά 5 μέτρα. Οπότε να έχει ένα λόγο άλλο να διπλοπαρκάρει. Ναι. Τελείωσε η μπαταρία. Ναι. Δηλαδή τώρα διπλοπακάρι χωρίς λόγο. Λέει, εντάξει, το παρατάω εδώ και φεύγω. Ίσον έχει ένα λόγο, παιδιά, μείνει από μπαταρία. Έτσι λέει, συνδυασμούς θέλω. Αυτοκίνητα λέει του Ντουμπάι με δρόμους Αυστρίας. Θα κάνετε λέει το καϊμάκ τσαλάν Ελβετικές Άλπεις. Εννοείται. Έρφελ. Πρώτοι εμείς. Εδώ. Και κανένας άλλος. Καλημέρα στον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο τον Δαμιανίδη. Καλημέρα στον Γιάννη, τον φίλο μας, τον παπά από την Σάρτη. Στην Κάθε από Αυστραλία είπαμε, στην Κυριακή από τη Μαγευτική Κερασιά. Στον Σάββα από Καλαμαριά, στον Βασίλη από Αθήνα, τον Παλαιό Κώστα. Στον Τζον, στον Γιάννη και στον Βασίλη. Τι έγινε, σωραίος λέει, εννοείται. Εντάξει, θα το εντάξει. Δούμε αυτό Βασιλάκι, στο είπα. Λοιπόν, λέω. Οπότε ξεκινάμε λοιπόν με τις υποδομές στην ηλεκτροκίνηση. Όπως καταλάβατε, μέχρι τις 9.30 συγγνώμη, θα πάμε έτσι με τα τι θα κάνουμε σαν δήμαρχοι υποψήφοι. Γιατί εδώ δεν είναι. Μετά θα κάνουμε καμιά μια μισή ώρα. Πάρκινγκ, περίμενε, πάρκινγκ. Ένα αέριο πάρκινγκ θα κάνουμε. Καταρχήν, όλη η πόλη είναι ένα πάρκινγκ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όλη η πόλη εδώ είναι ένα πάρκινγκ. Γιατί ο καθένας πάει και αφήνει το αυτοκίνητό του όπου του καπνίσει.
Έχει το ελεύθερο. Εμείς θα δώσουμε πλέον κίνητρα. Ναι, και δεχόμαστε και προτάσεις, έτσι. Ναι, δηλαδή, εννοείται. Δεχόμαστε προτάσεις. Καλημέρα στην φίλη μας τη Δώρα. Έτσι, δεχόμαστε προτάσεις, είπαμε. Αυτό είναι, η δημαρχία είναι καλή. Εδώ στην πόλη μας. 19 δημαρχίες. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Φαγώθηκε, ρε. Φαγώθηκα. Άσε ρε να πάμε να έχουμε εκεί πόλη και ψηφοδέλτια. Έτσι. Θα χρειαστεί κάτι να γράψει, να πάρει ένα σημειωματάκι κάτι που θα γράψει εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, θα παίρνει σπιτάκι σου. Όσοι θέλετε να γίνετε δήμαρχοι στον. Χορηγοί στον προεκλογικό αυτό αγώνα που δίνουμε σαν υποψήφιοι δήμαρχοι κι εμείς Θεσσαλονίκης, όπως όλοι, έτσι. Μπορείτε να μας καλέσετε, εννοείται, έτσι, και να δούμε γιατί. Ο προεκλογικός αγώνας θέλει και χορηγούς από πίσω. Δεν θα το κάνουμε έτσι. Α, δεν το κάνουμε έτσι. Όχι, δεν θα το κάνουμε έτσι. Εμείς θα πάμε με το σπαθί. Με τι θα πάμε? Με το σπαθί. Θα πάμε με το σταυρό μπροστά. Ναι, με το σταυρό. Δεν έχουμε εμείς χορηγίες. Λοιπόν, εμείς είμαστε... επειδή όμως είμαστε safety car και έχουμε χορηγίες. Εντάξει, ρε Σιμάνο. Κάτσε, ρε Σιμάνο. Περίμενε, θα πούμε τους χορηγούς. Πρέπει να πούμε και τους χορηγούς. Όπο, νους δηλαδή να έτσι. Τώρα και δημαρχία, πού μιλάμε τώρα. Χορηγία τώρα τα μπλέκεις. Να, πώς θα το καλύψουμε. Παιδιά, δεν είναι για αυτό που νομίζετε. Όπως το κάνουν οι υπόλοιποι. Δεν έχει καμία σχέση. Η χορηγία του West Saloon ή του Tetrabyte με την υποψηφιότητά μας σαν δήμαρχη. Να, το θέτεις έτσι, οπότε. Λοιπόν, έχουμε την 20η υποψηφιότητα, έτσι. Μας στέλνει εδώ η φίλη της εκπομπής. Τώρα δεν μπορούμε να. Και όχι μόνο. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε απέναντι. Βάλε την 20η υποψηφιότητα. Εγώ το υποσχέθηκα και. Ξέρεις ότι τις υποσχέσεις κάνω πράξη. 21ος θα βάλω εγώ. Απλά παίρνεις τη θέση που τον Κοντζάνη, να ξέρεις. Τώρα ναι. Τώρα δεν μπορώ να πω απέναντι. Πού είσαι, πώς το λένε. Δεν με παίρνει που λένε. Ναι. Να πω απέναντι. Δεν σε παίρνει. Θα μπεις στο. Πώς λέγεται. Τι έχω πάθει σήμερα. Εγώ θα είμαι σαν το παρά το πρωθυπουργό. Ναι, το παρά το πρωθυπουργό θα είσαι. Το ναι. Το παραπέδι. Αχ, δεν μπορώ άλλο. Έλα, γίνε δήμαρχος, μπορείς, έλα. Να σου πω, δηλαδή είναι κλάμα αυτά που βλέπουμε στα Facebook και. Γιατί βάζουν, ρε, και έχω δει έναν ο οποίος είναι, ρε παιδί, με αυτούς τους ξεσφίχτης και έτσι. Αυτά τα ξεσμποντιμπιλτερά σχολιά και έτσι. Άδετε, και γράφει. Είναι έχει μια φωτογραφία. Ναι. Έτσι, γίνε και εσύ μπορείς. Και λέει, βγάλτε με λέει δήμαρχο, λέει. Δεν θα πω τι. Βγάλτε με δήμαρχο εκεί. Ναι. Έτσι. Και δεν θα αφήσω κανέναν να μην πηγαίνει γυμναστήριο, λέει. Έτσι. Ναι, ρε, φίλε, ανοίξω, λέει, γυμναστήρια. Έσω μια υπόσχεση. Τώρα είναι γυμναστήρια αυτά που έχουμε. Εντάξει. Τα δημοτικά. Ποια δημοτικά. Καλά, δεν ξέρω ότι έχουμε δημοτικά γυμναστήρια. Έλα ρε. Έχουμε κολυμβητήρια δημοτικά. Έχουμε και γυμναστήρια. Κολυμβητήρια. Έχουμε, έχουμε. Μπάσκετ, να, τέτοια. Από αυτά θα σε προλάβω λίγο να τα ξέρεις, να μην λέμε τώρα. Θα κάνουμε κι άλλα. Κι άλλα θα κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, επειδή όμως η ώρα έχει πάει 9.30 και θα μας έρθουν τίποτα μηνύματα, λέμε τώρα. Ναι, από αυτού που δεν πρέπει να μας έρθουν. Ναι. Πας παπάφι 91 στο Tetrabyte. Και θες να πάρεις ένα καινούργιο υπολογιστή. Πας, το βλέπεις. Σου λέει τα προτερήματά του. Σου λέει τι επεξεργαστή έχει, τι μετρική, τι μνήμη. Λες καλός είναι. Όταν ακούς και την τιμή. Το παίρνεις και φεύγεις. Έτσι. Απλά πράγματα. Τα πάντα για υπολογιστές, λάπτοπ, καινούργιους πλήρης ανακατασκευής, τους γνωστούς και ως τουρμπισμένους, τουρμπάτους. Έτσι. Ναι, γιατί έτσι μου το εξήγησε. Ναι, είπαμε, ναι, για να μπορέσεις να. Δεν μπορούσα να το νιώσω αλλιώς. Λοιπόν, 2315 50 60 56 και στο tetrabyte.gr μπαίνετε. Έτσι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί και ο Τάσος αλλά και ο Ανδρέας που είναι στο West Saloon, την καλύτερη πίτσα της πόλης, Βασιλείος Γεωργίου 39 στο Φάληρο, τηλέφωνο για delivery 231-088-68-88. Μας έχουν πει ότι πάρα πολλοί από εσάς έχετε πάει ήδη και τους έχετε εμπιστευτεί. Για το West Saloon κατεβάζετε το app στο κινητό σας και παίρνετε πρώτη παραγγελία μείον 40%, ενώ τρέχει και πρόγραμμα φυσικά για φοιτητές, ανέργους και πολύτεκνους μείον 15% σε ό,τι και να παραγγείλετε. Τόσο απλά, West Saloon, η καλύτερη πίτσα της πόλης. Βγαίνει δήμαρχος. Δεν θα προωθήσει το West Saloon. Να δοκιμάσει όλη η πόλη. Μα καταρχήν θα. Έτσι. Εννοείται. Δωρεάν πίτσα. Υπολογιστές. Κάθε σπίτι πρέπει να έχει ένα υπολογιστή, ένα λάπτοπ. Ναι.
Πώς θυμάστε, το είχαμε δώσει. Που είχαν πει που στο, ναι. Ναι, στο, σε κάθε σχολείο, ναι, κάθε μαθητής πρέπει να έχει. Ναι. Έχει μαθητής τώρα και τα κινητά, έχει τα λάπτοπ, έχει και αυτά. Εντάξει, τα παιδιά τα έχουν χαζέψει. Είπαμε. Ένας μεγάλος, ένας μεγάλος άνθρωπος είπε: δώσε το. Φίλε, η τεχνολογία προχωράει. Δώσε το στο παιδιά να απασχολούνται με άλλα πράγματα και. Εντάξει. Όλα θα το μπορείς να κάνεις πιο εύκολα. Ωραία αυτά. Εικόνα αυτή πάντως. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής. Κάτσε, περίμενε, δεν θα πούμε άλλα πράγματα. Όχι. Δηλαδή, δεν θα προσκυθούμε και άλλα πράγματα στον κόσμο. Δηλαδή, δεν θα με πας σε διάλειμμα. Τώρα που πήραμε είναι, φόρα και θέλουμε να προσκυθούμε. Είναι 9.30. Υπάρχει αυστηρό πρόγραμμα στο Λίμπερο. Και το ξέρεις, θα σου κοτσανή. Να πω μια φορά και το διαγωνισμό. Έτσι, ο διαγωνισμός δεν γίνεται από το Facebook. Έτσι, ο διαγωνισμός κανονικά SMS-ικά εδώ. Παίρνετε κινητό τηλέφωνο στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό. Όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, ένα διήμερο με ημιδιατροφή, πρωινό και ένα γεύμα. Όταν πεινάσετε, κατεβάνετε στο εστιατόριο του παραδοσιακού. Και αν κατεβείτε, πιστέψτε μας. Θα μείνετε πάρα πολύ ώρα εκεί πέρα. Δηλαδή, έτσι. Να, αυτά. Αυτά με κάνεις. Φίλε, υπενθύμηση ήταν. Σοβαρά μιλάς. Αυτό το έχω σαν θόρυβο όλα. Όλα, πάντα. Και υπενθύμηση τι είναι, από μόνη της. Έχω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη 10.30, έτσι να κάτσετε να ακούσετε. Ούτως ή άλλως θα καθίσετε. Θα κάνετε μέχρι τις 11. Safety car. Δεν κατάλαβα. Το Σάββατο εδώ έχουμε να πούμε πράγματα για το μέλλον της πόλης. Άρα θα σας κάνουμε εδώ περγκυπάτο. Έβαλα τη σωστή μουσική. Τι θύμισε τώρα αυτή η μουσική σε πάρα πολλούς, αλλά τέλος πάντων είναι, ρε παιδί μου, κάτι, μια μουσική για προεκλογικό αγώνα. Άρα είμαστε έτοιμοι να υποσχεθούμε στον κόσμο τα πράγματα τα οποία θα κάνουμε στην πόλη για να δει επιτέλους αυτή η πόλη μια άσπρη μέρα, όχι μόνο όταν χιονίζει. Λέγε Μάνο, τι θα κάνουμε. Ας αναπαίξω λίγο, να πάρω άποψη. Α, να πάρεις άποψη. Καταρχήν να ξέρεις ένα πράγμα. Το ξεκινάς έτσι, λες πράγματα στον κόσμο. Δεν μας ακούει, λέγε. Το Μονακό, ναι, θα οχριά μπροστά μας. Έτσι. Και αυτό είναι δέσμευση. Όποιος βρει λακκούβα θα αμείβεται με 1.000.000 ευρώ. Γιατί θα τσεξαθεί. Γιατί δεν θα υπάρχει. Έτσι. Λακκούβες τώρα. Στην πόλη που θα έχει. Θα φωταγωγηθεί όλη η πόλη, να ξέρεις. Όλοι οι δρόμοι. Αν θα ξεκινάς από εδώ να πηγαίνεις, παιδί μου, στη Μαγευτική Κερασιά, ας πούμε. Στη Μηχανιών. Όλα και τα στενά μέσα θα είναι φωταγωγημένα, τέλος. Με LED. Με LED, να κάνουμε οικονομία στο Δήμο. Έτσι. Μην γίνουμε και πολύ ρεύμα. Σωστά. Άλλο. Υπόγεια πάρκινγκ παντού. Ανώγεια πάρκινγκ παντού. Ναι. Έτσι. Θα φτιάξουμε καταρχήν ένα μοναδικό σύστημα. Το οποίο, έτσι, θα μπορεί να παρκάρει ο άλλος το αυτοκίνητό του και να σηκώνεται πάνω από την οικοδομή που μένει, ρε φίλε. Έλα ρε! Ναι. Γιατί κάνοντας υπογείως, ναι, έτσι, είναι πιο κινδυνεύεις καταρχήν. Ας σκάβεις τα θεμέλια της οικοδομής, να κάνεις πιλωτές, τι είναι αυτά. Και βρούμε αρχαία. Άμα βρεις αρχαία σταματάς κιόλας. Α, γι' αυτό. Σταματάμε. Ναι. Γι' αυτό. Τίποτα, το μετρό με συνοπτικές διαδικασίες θα τελειώσει. Η υποθαλάσσια θα γίνει maximum μέχρι το τέλος του 2019. Έτσι είναι και δύσκολο έργο. Έλα ρε, δύσκολο σιγά τώρα, τι είναι. Λέω λόγος, ναι. Α, μπράβο. Στην παραλία θα την πάμε πιο μέσα. Να δεν πάμε πιο μέσα στην παραλία, να κάνουμε και μια πίστα. Η πίστα θα γίνει, είπαμε. Θα, α, θα, θα, κλείνει, το... θα κλείνει κανονικά και θα πηγαίνει από. Από πού θα ξεκινάει? Είπαμε, θα ξεκινάει από Λευκό Πύργο, θα ανεβαίνει στα Κάστρα. Ναι. Έτσι. Θα βγαίνει λίγο περιφερειακό, θα κατεβαίνει Τούμπα. Και λίγο Τσινάρι, θα μπει λίγο μέσα. Λίγο μπράβο, τσινάρι, μπράβο. Εκεί, έτσι, θα βγαίνει πίσω περιφερειακό. Από το Υπουργείο. Θα κατεβαίνει Τούμπα. Ναι. Έτσι και από το γήπεδο εκεί, mm-hmm, θα περνάει Χαριλάου. Ναι. Έτσι θα πηγαίνει. Ναι, δηλαδή, και μην μαλώνουμε τώρα. Για να μην μαλώνουμε το γήπεδο με το άλλο. Μπράβο, ναι. Ναι, και από εκεί καρφί. Ναι. Έτσι, καρφί θα ξαναγυρίζει Λευκό Πύργο. Άρα θα κάνουμε μια. Έτσι πως το βάζει το θέμα, 10 χιλιόμετρα. Θα είναι η πίστα και θα κάνουν 5 γύρους. Και τέλος. Τώρα να σου πει. Και θα είναι ο πρώτος και ο δεύτερος. Δηλαδή τα θέλει τώρα. Τα θέλει. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτοκίνητο. Θε να ξεκινήσουμε εκεί. Και αρχίζει ο άλλο. Έλα, λέει Πασοκάρα, λέει, δώσε πόνο. Να του. Ένα. Είδες. Έτσι, αν κατέβετε, λέει, με αυτή η μουσική, η νίκη είναι σίγουρη. Ναι.
Γιατί αυτό. Α, ναι, και θα γίνουμε και πρωτεύουσα. Λέει, ποια Αθήνα λέει και τέτοιο λέει. Ποια Αθήνα τώρα, του φάμε λάχανο. Ναι. Ποια Αθήνα τώρα. Τι έχουν στην Αθήνα, μια δική οδό έχουν τώρα. Το άντε. Τελευταίο δεν το διαβάζω, φίλε, από το Περιστέρι Αθηνών. Να φύγει, λες, φύγει και αυτό το κόμπλεξ λέει που δεν είστε πρωτεύουσα, έτσι μας είπε. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι. Ρε, είμαστε πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ρε. Ναι. Μακεδονίας. Είμαστε. Ναι. Είμαστε. Αυτά. Πάμε. Ας αλλάξουν λοιπόν μουσική, ας πάμε σε κάτι διαφορετικό, γιατί πολλά υποσχεθήκαμε. Τα επόμενα πράγματα οποία θα κάνουμε. Θα έχουμε στην επόμενη εκπομπή. Μπράβο, ναι. Και θα μπούμε σε μια σειρά. Λοιπόν, και επειδή θέλετε πάρα πολύ από εσάς να δείτε το μέλλον, το οποίο θα είναι για τα παιδιά σας έτσι κυρίως, τα οποία αυτά θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έτσι κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που είμαι 2019 και είμαστε 10 χρόνια πίσω από την Ευρώπη, εκεί στο 2029 με 2030 περίπου. Βάλε 40 να σε μέσα. 2030, το 2030, έτσι, θα μπορέσουν τα παιδιά σας έτσι να απολαύσουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, την ηλεκτροκίνηση και όλα αυτά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Σύνδεσμος Αγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων προσπάθησε. Ναι, έστειλε προτάσεις. Προσπάθησε. Έστειλε προτάσεις για να μπορέσει έτσι λίγο να ευαισθητοποιήσει την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί σήμερα είναι μια, αύριο μπορεί να είναι άλλη. Όχι, αύριο μπορεί να είναι μια άλλη. Όχι, απλώς ευαισθητοποιηθήκανε. Ναι. Το πήραν και πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή δεν είναι ότι έβγαλα απλώς και 5 προτάσεις και στον αέρα. Είδε στην κυβέρνηση από την ώρα που έβγαλε τις προτάσεις, είναι όλοι μαζεμένοι σε ένα γραφείο και κοιτάνε πραγματικά να θέσουν και αυτοί κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να κάνουμε υποδομές ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας. Ναι, προσέξτε λίγο τώρα τι γίνεται. Πώς ακούστηκε. Το ότι, εντάξει, όταν μιλάμε για την ηλεκτροκίνηση, είπαμε ότι εκεί είναι το μέλλον. Έτσι, αυτό δείχνουν όλες οι εταιρείες. Πέρα από μια εποχή του υδρογόνου, βέβαια, πολύ δρόμο ακόμα. Εντάξει, το ότι δεν έχουμε υποδομές, τα λέει εδώ και ο Τάσο Κοτσάνης, το ξέρουμε. Θα γίνουν. Τώρα, τι πρότεινε ο Σύνδεσμος. Σε ό,τι αφορά για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να υπάρχει μια επιδότηση τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Στην κυβέρνηση σκέφτονται ήδη 6.000 ευρώ να το διπλασιάσουν. Ναι, να σας πούμε μόνο τις προηγουμένες χώρες δίνουν 6.000 ευρώ. Δηλαδή δίνουν από 5 μέχρι 8.000 δίνουν σε πολλές από τις χώρες. Δες το λίγο. Βλέπεις, η κυβέρνηση ήδη με το οποίο είπες 3 πάει το διπλασιάζει. Θέλει να το διπλασιάσει. Ναι. Και αν πούμε, ας πούμε ότι ένα ιδανικό αυτοκίνητο είναι το Nissan το Leaf. Ηλεκτρικό, το οποίο είναι οικογενειακό με μεγάλο χώρο προπαγκάζ και όλα αυτά, εξυπηρετεί μια οικογένεια υπέρα άνετα όμως από πλευρά χώρων και όλα αυτά, και έχει και 340-350 χιλιόμετρα αυτονομία, άρα είναι μια ιδανική έτσι πρόταση, είναι στις 32.900 ευρώ, δηλαδή είναι 33.000, βγάζοντας τα 3 πάμε στα 30. 6 είπαμε. Τα 6 θα τα πάρεις. Το σκέφτονται. Σίγουρα, να ξέρεις. Οπότε δίνουν 3.000 για τα αμιγώς ηλεκτρικά. Θέλουν 1.500 για τα plug-in υβριδικά. Αυτό κάτω 3, το διπλασιάζουν και αυτό. Ναι. Και να υπάρχει μια προσάυξη κατά 5% των εξόδων που να εκπίπτει στις επιχειρήσεις που θα πάρουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί οι επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν και τα smart, ας πούμε, που είναι πιο μικρά για μέσα στην πόλη και όλα αυτά. Μπορούν να πάρουν και σε πολίτες όμως ηλεκτρικά. Οπότε να υπάρχει και εκεί. Επίσης, να εφαρμοστούν κυκλοφοριακά κίνητρα, όπως η ελεύθερη στάθμη σε ειδικούς δημόσιους χώρους. Αυτό θα το κάνουμε εμείς εδώ πράξη. Η κίνηση στις λεωφορολωρίδες και η μείωση κόστος πάρκινγκ σε μεγάλα εμπορικά κέντρα. Κίνηση λεωφορολωρίδες. Αχ, Θεέ μου. Έλα εδώ, Θεσσαλονίκη, να δεις. Έλα. Τώρα, εντάξει. Όλο αυτό βέβαια έτσι για το περιβάλλον και όλα αυτά. Από την πλευρά βέβαια της κυβέρνησης, αυτό που έχουν έτσι πει είναι ότι συζητάνε, λέει, για κάνα χιλιάρικο. Λέει, μέχρι εκεί και αυτό. Κάτσε ρε σημαίνει, τι χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο. Βρε, 6 χιλιάρικα θα δώσουνε, βρε. Ναι, ναι, στάνταρ θα δώσουνε.
Μη λοιπόν, σου πω και παραπάνω. Προηγμένη χώρα, ευρωπαϊκή είμαστε. Το, δηλαδή, για το θέμα των, των οικονομικών κινήτρων, φτάσανε στο χιλιάρικο. Για τα άλλα, εντάξει. Είναι που η εξέταση. Όλα εξετάζονται. Είναι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Το θέμα είναι ότι είμαστε 10 χρόνια πίσω. Οι φωστήρες των Υπουργείων αυτή τη στιγμή σκέφτονται το πώς θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Το θέμα βέβαια είναι... Εκλογές έρχονται. Έτσι, να δούμε λίγο ένα παράδειγμα το οποίο έχει γίνει έτσι στην Ευρώπη, που υπάρχει ούτως ή άλλως. Υπάρχουν 72.000 σημεία φόρτιση σε 16 χώρες Ευρώπης. Τους περάσω. Και καλύπτουν το 80%. Έτσι, φανταστείτε ότι το υπόλοιπο 20% είμαστε κάτι χώρες εμείς και κάτι άλλες. Εμείς που είμαστε, ρε φίλε. Έχουμε δύο ταχυφορτιστές. Εμείς τα Σκόπια, αυτοί που δεν έχουμε τέτοιο. Σε παρακαλώ τώρα, δεν θα βάζεις τώρα Αλβανία, Σκόπια. Λοιπόν, Ελλάδα, εδώ. Το ναι, κέντρο των Βαλκανίων. Το υπόλοιπο 20. Λοιπόν, πρόσεξε όμως τώρα τι γίνεται. Γιατί έγινε ένα πείραμα για να, σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ηλεκτρικό και το έβαλαν να κάνει μια απόσταση στα 900 χιλιόμετρα, έτσι, και αντίστοιχα έβαλαν ένα βενζινοκίνητο και ένα πετρελαιοκίνητο. Τα έξοδα, έτσι, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα σας δώσω για να καταλάβετε για την ηλεκτροκίνηση, γιατί πολλά ακούτε και δεν, μερικές φορές δεν είναι κατανοητά. Τα έξοδα λοιπόν που χρειάστηκε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο έκανε 4 φορτήσεις για να φτάσει αυτά τα 900 χιλιόμετρα, μαζί με την κατανάλωση, το πάγιο, το ρεύμα, την κάρτα που έχεις για να πηγαίνεις στους ταχυφορτιστές να κάνεις όλα αυτά, και βγήκε περίπου για 900 χιλιόμετρα 50 ευρώ. Σύμφωνα με την τιμή της κιλοβατόρας της ΔΕΗ, έτσι να τα πούμε το... Ναι, 50 ευρώ. Για ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο που έχει μια κατανάλωση στα 8 λίτρα και με τη μία μόλυβδη στο 1,45, ήταν στα 104 ευρώ. Τα διπλά ακριβώς. Για ένα ντίζελ με κατανάλωση στα 6,5 λίτρα και τιμή ντίζελ 1,30 είναι στα 76. Άρα συμβαίνει το ηλεκτροκίνητο. Αυτό είναι το, άρα θα γεμίσει, είναι το μόνο σίγουρο, η βέβαια. Χώρα ηλεκτροκίνητα. Έτσι, κοινό σου λέει ότι κάθε 1000 χιλιόμετρα που κάνεις, ακόμα και με ένα ντίζελ αυτοκίνητο που υποτίθεται ότι είναι πιο οικονομικά τα diesel, υποτίθεται είναι, κερδίζεις κάθε 1000 χιλιόμετρα, κερδίζεις 25 ευρώ. Στα 10.250, στα 100.000, 2,5 χιλιάρικα. Τσέπη. Ναι. Εντάξει, σου μένουν τσέπη αυτά. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αν στο βενζινοκίνητο είναι διαφορά, το διπλάσιο, δηλαδή τα 5,5 περίπου χιλιάδες ευρώ, τα 2,5 δεν είναι καμιά τρελή διαφορά, έτσι... Κάτσε ρε εσύ, δηλαδή πόσο περίμενες? Δεν είναι το θέμα τι περίμενα. Το θέμα είναι καμιά φορά που μιλάμε. 2.500 τώρα αυτή τη στιγμή δεν φορά... σου μείνουνε. Ναι, πρόσεξε λίγο. Αυτό είναι καμιά φορά που μιλάμε έτσι με τους ακροατές και λέμε τότε που συζητούσαν πολλές φορές που είχε γίνει η άνθηση του υγραερίου, κίνηση σκέτς και όλα αυτά, και όλοι τρέχαν και βάζαν υγραερίου στα αυτοκίνητα. Έτσι, το θέμα είναι να γίνεται και τι σου μένει στη τσέπη. Ναι. Πολλές φορές κάναμε συγκριτικά ανάμεσα σε βενζίνη και ντίζελ και λέγαμε ότι αν πάρεις αυτή την έκδοση σε βενζίνη και αυτή την έκδοση σε ντίζελ, είναι 3.000 παραπάνω. Τα 3.000 θα βγάζεις μετά από 4 χρόνια, 5. Ωραία. Συμφέρει να το πάρεις, πάρ το. Με τα χιλιόμετρα που κάνεις. Αν δεν συμφέρει, μην το παίρνεις. Αυτό πράγμα βλέπουμε και εδώ. Και σου λέω το εξής. Αν είναι να πάρω τον Nissan Leaf με 33.000, που λέω λόγος, έτσι ένα παράδειγμα. Και σε αντίθεση το Qashqai, το diesel, ας πούμε, μου βγει και πιο φθηνά να το πάρω και θα φτάσω αυτή την κατανάλωση μετά από 3 χρόνια, ας πούμε, σε βάζει σε σκέψεις. Εντάξει, φυσικά και δεν περιμέναμε να κάνεις μια απόσταση με ηλεκτρικό 900 χιλιόμετρων με 20 ευρώ. Έτσι, μπράβο. Έτσι, δεν το περιμέναμε. Απλά να ξέρετε περίπου εκείνη οι διαφορές. Νομίζω, δηλαδή, με ότι... τις τιμές που υπάρχουν τώρα. Ναι. Έτσι. Γιατί ο άλλος λέει, ας πούμε, έπειρα το ηλεκτρικό, φόρτισα, ή το υβριδικό, το οποίο μπορεί να κάνει και μερικά χιλιόμετρα με τον ηλεκτροκινητήρα.
Αυτά έτσι, για να δείτε με παράδειγμα τι γίνεται. Αυτή είναι η διαφορά με ένα. Δεν το συζητάμε, βενζινοκίνητο είναι ακριβώς η μισή κατανάλωση και παραπάνω. Αυτές τις στιγμές, επειδή είναι παραδείγματα τώρα, σκέψου ότι όταν πλέον όλες οι μάρκες θα έχουν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στην Ευρώπη έχει 15-20 ναι, μοντέλα έτσι. Μπράβο, εδώ μένα και στο Λαδιστάν. Στο Λαδιστάν είμαστε. Λοιπόν, όταν θα έχουμε λοιπόν εδώ πλέον περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στο εξωτερικό και ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ πιο μεγαλύτερος, θα πέσουν και οι τιμές αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Δηλαδή, όλα θα συμβάλλουν στο ότι να έχουμε περισσότερα λεφτά θα μας μένουν από ότι με τα τωρινά δεδομένα. Ναι. Το κόστος συντήρησης είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πλέον ακριβό για ένα ηλεκτροκίνητο τώρα. Σε μερικά χρόνια που θα έχει ο ανταγωνισμός, περισσότερη αυτονομία, καλύτερες μπαταρίες, όλα αυτά θα συμβάλλουν στο να πιστεύω να έχουμε περισσότερα ωφέλη. Λοιπόν, προτάσεις του συνδέσμου είπαμε. Τώρα, τι μας περιμένει να ακούσουμε όταν υπάρχουν εκλογές, κρατηθείτε, γιατί μπορεί να μας πούνε ότι πλέον η χώρα θα γίνει ηλεκτροκίνητη. Καλά, ήδη εδώ ακούμε πολλά και διάφορα. Α, μπράβο. Εντάξει. Ήδη ακούμε πολλά και διάφορα, εντάξει. Είπαμε, τώρα θα πάμε σε ένα, θα πάμε σε ένα mood αυτούς τους 6-7 μήνες που θυμίζει παλιές εποχές με κάποιους έτσι πρωταγωνιστές που έλεγαν δώστα όλα. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, λογικό. Αυτό. Γιατί έτσι, πρέπει πάει, να ναι, ξαναβγούνε, πρέπει να υποσχεθούν πράγματα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο μια φορά τον διαγωνισμό μας. Γράφετε λοιπόν FM, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος στο 54526, ένα διήμερο με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδέας, εκεί το περίφημο Πόζαρ. Πρωινό και ένα γεύμα, το γεύμα το κάνετε εσείς όποτε θέλετε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, την άλλη μέρα τρώτε και το πρωινό και φεύγετε κύριοι. Να ξέρετε ότι το όνομα του νικητή το δίνουμε και δεν χρειάζεται να πάτε την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε να πάτε και σε ένα μήνα και σε δύο μήνες. Πάντα με θέμα να υπάρχει διαθεσιμότητα στα δωμάτια. Ναι, εντάξει, 50 δωμάτια έχει το παραδοσιακό. Καμιά φορά μπορεί να τύχει να έχει κλειστό όλα. Αν θέλει όλο Σάββατο. Τέλος πάντων, θα βρεθεί η μέρα, δεν το συζητάμε. Για να το κερδίσετε, FM κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Τόσο απλά τα πράγματα. Θα μπαίνετε μέσα στην ομάδα μας Safety Car στο Facebook. Θα γίνεστε μέλη και θα τα λέμε και από εκεί πέρα όλη την εβδομάδα. Τη σελίδα μας στο Facebook του Safety Car και το site μας www.safetycar.gr για τα νέα της αυτοκίνησης. Μπορείτε να σχολιάζετε εδώ κάτω από το... Τώρα σήμερα είχαμε ένα βίντεο έτσι που ανεβάσαμε στο Safety Car. Μπορείτε από κάτω να σχολιάζετε και να ρωτάτε ό,τι θέλετε για το αυτοκίνητο. Εδώ είμαστε για να σας απαντάμε για τα πάντα. Εν τω μεταξύ, μπαίνοντας από το διάλειμμα, θα πούμε και για κάτι που έγινε... Εντάξει τώρα... Ελλάδα είσαι. Εντάξει. Όλα μπορούν να συμβούν σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη μαγική χώρα. Ναι, πήραν δίπλωμα οδήγηση, μπορούν να δώσουν θεωρητικές εξετάσεις. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Αφού τα ξέραν τα παιδιά. Ναι, ρε. Δηλαδή... Εσύ άμα τα ξέρεις, τι θα σου πω. Όχι, δηλαδή... δεν τα ξέρεις. Ναι, αφού τα ξέρεις, γιατί να ρωτήσεις. Σε ρωτάω. Τα ξέρεις, μου λες ναι. Άρα τελείωσε. Ναι. Τα ξέρει. Δεν με πιστεύεις. Σε πιστεύω. Γι' αυτό. Μπράβο. Δεν μπορώ να πάω να δώσω κατευθείαν. Τι κατευθείαν, ρε. Πάρ το κιόλας. Ευχαριστώ. Τι λες τώρα, πλάκα κάνεις. Μεταξύ μας. Αφού τα ξέρεις. Αφού τα ξέρεις, γιατί τα λες. Δεν χρειάζεται να τα πεις, τα ξέρεις. Αχ, τι έχουμε πάθει. Ελλάδα. Κι όμως, εμείς είμαστε αυτοί. Εμείς είμαστε το ελληνικό κράτος. Εμείς τα κάνουμε όλα αυτά. Εγώ και εσύ. Τέλος πάντων. Θα σας πούμε τι έχει... Κάτσε να βάλουμε και τον Στέφανο εδώ στην ομάδα να τον καλωσορίσουμε κιόλας. Θα σου πω λοιπόν έτσι, τι έχει συμβεί στην περιφέρεια
Αττικής. Αν προλάβουμε λίγο θα σας πούμε τι γίνεται την τελευταία 7 ετία, γιατί έχει νόημα γενικότερο με την αγορά του αυτοκινήτου, το τι γίνεται, πώς γίνεται και τι θα περιμένετε από εδώ και στο εξής. Γιατί η αγορά του αυτοκινήτου, καλός ή κακός, είναι ένας καθρέφτης της οικονομίας μας. Όταν τα πράγματα πηγαίνουν χάλια οικονομικά για όλους, δεν υπάρχει αγορά αυτοκινήτου. Όταν ναι, όμως έχουμε αύξηση πωλήσεις. Έχουμε... Άρα πηγαίνουν καλά. Ναι. Ναι. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και ο Ιανουάριος μπήκε πάρα πολύ καλά. Συν 3,7 από τον περσινό Ιανουάριο, αλλά μείον 67% από τον Ιανουάριο του 2010. Εντάξει ρε Σιμάνο, το 2010. Ναι. 2019 έχουμε. Πέρασαν και 9 χρόνια. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Κατευθείαν μείον 67%. Πώς το λες έτσι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά, έτσι. Εσείς συνεχίζετε, γράφετε FM, αφήνετε κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μήνυματος στο 54526 για το διήμερο στο Λουτράκι Αριδέας. Πάμε για το διάλειμμα των 10 και πανεχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, Τάσος Κοτσάνης, Μάνος Αναγνωστόπουλος, πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερα 107,4. Το ραδιόφωνο που νιώθει, εσάς και την αγάπη σας για το αυτοκίνητο. Έτσι πάμε σε πέμπτη σεζόν εδώ στο Λίμπερο για το αυτοκίνητο. Safety Car. Με την ευγενική χορηγία από το κατάστημα Tetrabyte, Παπάφη 91, 23 15 50 60 56 το τηλέφωνο, αλλά και στο tetrabyte.gr μπορείτε να μπαίνετε και να βλέπετε τα προϊόντα. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές σταθεροί, αλλά και λάπτοπ, έτσι, γιατί είναι και στη ηλεκτρονική υπολογιστή που τρέχουν. Βέβαια, οι δικοί του ηλεκτρονικοί υπολογιστές τρέχουν. Με ταχύτητες που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κορυφαία εργαλεία, όλα τα περιφερειακά έτοιμα παράδοτα και σέρβις. Πηγαίνετε, δεν δουλεύει καλά ο υπολογιστής, πηγαίνετε στο Τραμπάι, το αφήνετε, το παίρνετε και νομίζετε ότι είστε σε καινούριο υπολογιστή. Πηγαίνει καλύτερα και από τότε που το είχατε πάρει καινούριο. Σας το λέω εγγυημένα, το είχα κάνει πριν γνωρίσω τον Τραμπάι. Λοιπόν, και εγώ σαλούν, η καλύτερη πίτσα της πόλης. Εκεί ο Ανδρέας φτιάχνει πραγματικά εκπληκτικά πράγματα. Με ένα ζυμάρι το οποίο το ζηλεύουν πάρα πολύ και πολλοί θέλουν να το αποκτήσουν, αλλά δεν τους το δίνει. Είναι το μυστικό. Λογικό να είναι το μυστικό της γεύσης, της υπέροχης αυτής γεύσης. Όπως όμως και τα ζυμαρικά που κάνει και τα απίστευτα ζουμερά μπέργκερς. Το απόλαυσε, έλα, ρε, το απόλαυσε φίλε, και το μπέργκερ, έτσι. Τώρα, έλα τώρα. Εντάξει. Έτσι, μια χαρά ήσουν. Με τις απίστευτες ώρες πάντα του λεφτά. Τώρα κάτσε ρε Σιμάνο. Αντρέα, σου ερχόμαστε, Βασιλέος Γεωργίου 39. Πιο μετά, έτσι, ετοίμασε εκεί πέρα τους φούρνους και φτιάχνε, γιατί θα έρθουμε να φάμε πολύ πράγμα, δεν αντέχουμε. Δηλαδή πρέπει κάθε εβδομάδα να τιμήσουμε το μαγαζί. West Saloon, κατεβαίνετε στην Βασιλέως Γεωργίου και πηγαίνετε και τρώτε, ρε φίλε. Έτσι. Αλλά άμα θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε και το app West Saloon στο κινητό σας. Και εύκολο. Πρώτη παραγγελία μείον 40%. Μαζευτείτε πολύ, πάρετε μια μεγάλη παραγγελία 40%. Είναι, ναι, πολλά. Είναι καλά. Και αν είστε φοιτητής ή άνεργος, με το δελτίο που θα δείξετε, ας πούμε, μείον 15% σε όλες τις παραγγελίες. Έτσι. Και πολύτεκνος και αυτός μείον 15%. Εκεί μπορείτε να κάνετε και κομπίνα, να φωνάξετε τα παιδιά του διπλανού, να τα βάλετε στο δικό σας για λίγο, να πεις να, τέσσερα παιδιά εγώ, τρία, τέσσερα. Έλληνα, να πάρετε το 15%. Όλοι να σκέφτετε. Και εντάξει, μετά ξαναδώσετε τα παιδιά πίσω στο γείτονα. Πες, και δώστε πολύ και μια πίτσα. Έτσι. Ναι, ρε φίλε. Γιατί όχι. Μπάρει και γείτονας τίποτα να βγάλει. Ο Ανδρέας είναι large, η καλύτερη πίτσα της πόλης, West Saloon. Πάρτε τηλέφωνο 2310-88-68-88 και απολαύστε το. Ένα διήμερο δίνουμε με ημιδιατροφή στο Λουτράκι Αριδέα, στο ξενοδοχείο παραδοσιακό. Ό,τι πιο όμορφο και ό,τι πιο υπέροχο. Ειδικά τώρα πλησιάζουν και οι μέρες Αγίου Βαλεντίνου, μπορεί κάποιος να το κερδίσει και να κάνει ένα μεγάλο δώρο στην καλή του, στο καλό του. Δεν το σκεφτήκατε αυτό? Αμά το Αγίου Βαλεντίνου, ναι. Ναι, oh. Και πέφτει η καθημερινή. Οπότε το βλέπω και άνετα να έχει δωμάτια καθημερινή. Οπότε γρήγορα προλάβετε. Πάρτε κινητά τηλέφωνα στο χέρι, γιατί θα καθίσει πολύ διαγωνισμό. Σε 15 κάνουμε την κλήρωση. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Διήμερο ημιδιατροφή. Την πα την καλή σου και την κάνει αληθή. Τη λιώνει. Μπράβο, ρε Σιμάνο. Μπράβο. Και να σου πω και κάτι. Πες το. Δηλαδή, θα δώσεις ένα εικοσαράκι στο καύσιμο. Αναλόγως και αν το βάλεις. Ναι, και αν το βάλεις. Ναι, μπορεί να πας και με 15. Μπορεί να πας και με 25 και με 30.
Αλλά μέχρι και από 15 έως 30 είναι κλίμακα. Αλλά σου πω και κάτι όμως. Εκεί που ήταν να πάνε να δώσεις 30 ευρώ σε λουλούδια, θα τα δώσεις τη βενζίνη και θα απολαύσεις και εσύ το δώρο μαζί. Εσύ θα δώσεις 30 ευρώ σε λουλούδια. Άκου Μανολάκη, το τι θα δώσω εγώ είναι δικιά μου ευθύνη και έτσι. Και το τι θα κάνω, άστο. Oh, τι εγώ δεν χρειάζεται καταρχήν να έρθει το Άγιο Βαλεντίνου για να κάνω δώρο λουλούδια. Ναι. Εντάξει. Αυτά τα λες τώρα. Και να τα ξέρετε, και να τα ξέρετε αυτά, έτσι όσοι θέλετε να αποφύγετε του Αγίου Βαλεντίνου, κάνα δύο εβδομάδες πριν πάτε και κάντε λουλούδια. Και θα πεις για μένα δεν είναι. Όλες οι μέρες Αγίου Βαλεντίνου είναι έτσι. Δεν έχει κάτι ξεχωριστό. Θα τα ξέρετε αυτά, συμβουλές. Για αυτοκίνητα και γυναίκες. Έχει ξυπνήσει και ακούει. Πρέπει να ξυπνήσει και ακούει. Εντάξει, σωστά. Έχει ξυπνήσει και ακούει. Οπότε μπορεί να πείτε πράγματα παραπάνω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα για μια πονεμένη ιστορία στο Λαδιστάν. Γιατί μόνο εδώ μπορούν να συμβούν. Την ξέρεις την ΕΔΕ. Εννοείται. ΕΔΕ γίνεται παντού. Σε νοσοκομεία, σε αστυνομία, σε χιλιαδιό. Έτσι. ΕΔΕ. Εκτεταμένος έλεγχος. Ναι. Τις υπηρεσίες, έτσι, περιφέρεια Αττικής, για διπλώματα οδήγησης λέει. Συνολικά έχουν εντοπιστεί 56 περιπτώσεις. Αποκλείεται. 56 περιπτώσεις. Παραποίωσης, αλλίωσης του περιεχομένου φακέλου να δει οδήγηση. Ναι, βέβαια. Α, δεν κοιτάξτε τώρα. Το πρόβλημα όλων αυτών που μαθαίναν να οδηγήσουν δεν ήταν τόσο πολύ οδήγηση όσο το παχυλό βιβλίο που έγινε με τα σήματα. Οι θεωρητικές. Εντάξει, πρέπει να μάθεις τα σήματα. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μάθεις. Οπότε, εκεί είχαμε το θέμα. Δηλαδή, κάποιοι είπαν, λέει, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο το βιβλίο. Δεν μπορώ να δώσω εξετάσεις. Το ξέρεις. Ξέρω τα βασικά. Ποιο είναι το stop, πού είναι ο μονόδρομος. Πόσο είσαι τόσο σίγουρος στη χώρα. Ποιο είναι το κόκκινο, το φανάρι, το πράσινο. Ο από δεξιά έχει προτεραιότητα. Εντάξει, απαγορεύεται να στρίψει δεξιά-αριστερά. Άρα τα ξέρεις. Ναι. Άμα τα ξέρεις. Και αφού τα ξέρεις. Τώρα πάνε να δώσεις, τώρα μπεις στη διαδικασία να γράψεις, να κάνεις. Εντάξει, είναι και λογικό. Αυτό με τα διπλώματα πόσα χρόνια. Έχουμε ιστορίες, έτσι, και άλλες και ιστορίες, τα ξέρετε. Και πώς ακούς κάθε φορά. Και τι γίνεται. Και όλα αυτά. Και πώς δίνουν τα διπλώματα και πώς αυτά. Δεν θα το αρνηθώ και θα σας πω με όλο το... Πώς να το πω τώρα, Τάσο. Πες το, Σιμάνο, άνετα. Όταν έβγαζα... Δίπλωμα. Όχι το δίπλωμα το κανονικό τέτοιο. Κάποια στιγμή πήγαν να βγάλω τέτοιο. Γάμα δέλτα έψιλον. Πήγες κάποια στιγμή. Ναι, αποφάσισες. Και όχι για να δουλέψω νταλικές, γιατί ένιωθα ότι έπρεπε να τα είχα όλα, ρε παιδί μου. Εκτός από μηχανής. Εντάξει. Ναι, όχι αυτό δεν είναι. Εκτός από μηχανή. Και είχα πρόταση. Σου είχε γίνει πρόταση. Είχε γίνει πρόταση. Μπράβο. Κανονικά. Έτσι τώρα μιλάμε πριν από 25 χρόνια, 25, 23 χρόνια. Στα 18 έβγαλε κανονικό. Σου έγινε μια πρόταση, 20, είναι, ναι, μια οικονομική πρόταση. Μια οικονομική πρόταση. Τα βάλε κάτω. Θα οδηγήσεις, όχι. Τι το θες. Έτσι ρε παιδί μου, δεν θέλω να το έχω. Καλή ερώτηση. Θέλω να το ανοίγω το δίπλωμα και το βλέπω γεμάτο. Καλή ερώτηση, τι το θες. Είναι καλή ερώτηση. Ναι. Μπράβο. Μπράβο, όχι, μπράβο, υπήρχε ευαισθησία τα. Μπράβο, ναι. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή τώρα πάνε να βγάλεις τα δίπλωμα και τι το θέλεις. Σωστά. Αν οδηγήσεις. Δεν μπράβο, μπράβο στον ευαίσθητο αυτόν δάσκαλο. Διεκπαιρεωτή. Mm-hmm. Δηλαδή, διεκπαιρεωτή. Μάλιστα. Ο οποίο τώρα. Εντάξει, είναι και μεγάλο. Παίζει να μην. Τέλο πάντων. Σου έγινε μια οικονομική πρόταση. Ναι. Έτσι. Τώρα αυτό. Εντάξει. Αναστασία, δηλαδή. Ναι. Όχι. Όχι, δεν είναι. Όχι. Ναι. Όχι. Είναι αυτό. Που λέμε, λέει ψήνω με, λέει να πατήσω, λέει τον επόμενο που θα κάνει παραβίαση μπροστά μου. Εντάξει. Ναι, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να έχεις και ένα χάμερ. Πώς θέλω να στο χάμερ πει. Κάτι διπλοπαρκαρισμένο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, για να συνέξει τώρα, έγινε οικονομική πρόταση. Ναι, συμφέρουσα ναι, ήτανε. Συμφέρουσα τον καιρό εκείνο, εντάξει. Δεν δηλαδή ήτανε... έδινες για να βγάλεις τα διπλώματα ένα ποσό 1000 ευρώ, ρε ναι, παιδί ναι, μου. Και... ήτανε επί 2,5 ας πούμε. Mm-hmm. Ναι, το ποσό που είναι το κανονικό επί 2,5. Αν τα βάλεις κάτω, αν κοπείς, αν κάνεις, αν σε κόψουν, γιατί δεν μπορείς, γιατί δεν όχι, μπορείς δε, να κάνεις... Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, συμφέρει απόψε ότι... Δεν κατάλαβες. Σπίτι θα καθόμουν και θα βλέπω Φόρμουλα 1 εγώ. Ναι,
Δεν θα. Κάτσε. Θα βλέπεις κάτι σχετικό με οδήγηση. Ναι. Έτσι. Ναι. Άρα ξέρεις να οδηγείς. Βλέπεις κάτι σχετικό με οδήγηση στην τηλεόραση. Ναι. Άρα συμφέρει. Όχι, δεν συμφέρει. Συμφέρει. Ναι. Ή μου λέει, δες ας πούμε. Λέει, κανένα φίλο φορτηγατζή. Έχεις να πας κανένα δρομολόγιο. Συνοδηγός, ρε παιδί μου, να δεις πώς είναι το δρομολόγιο με το φορτηγό. Ναι, να έχεις και μια άποψη. Ναι. Σωστά, έχει ένα δίκιο. Λέω, έχω. Λέει, πάνε μια βόλτα με αυτό, ναι. Έχεις τον Τάσο Νταλικέρι, ας πούμε, ναι. Και πας μια βόλτα μέχρι το Κιλκίς, ας πούμε. Για να ξέρεις πώς γίνεται. Πώς αλλάζει ταχύτητες. Πώς οδηγάς Νταλίκα, ναι. Και, δεν είναι κακό, και μπράβο. Και κανένα οδηγό λέει τουριστικού λεωφορείου. Λέει και είμαστε κομπλέ. Μα από τουριστικό λεωφορείο, εντάξει. Να πας μια εκδρομούλα. Να κάτσεις μπροστά. Ναι. Στον οδηγό δίπλα. Να δεις και εκεί. Σωστά. Γιατί έτσι. Το να βλέπεις είναι το καλύτερο το να οδηγείς, να κάνεις πρακτική. Μα αν δεν δεις πώς θα μάθεις. Έτσι. Έτσι δεν λέει. Ναι. Και έτσι που λέτε. Εντάξει, μετά είχαμε όλα που γίνουν τόσα χρόνια που ακούμε κατηγορίες από εδώ, από εκεί και το ένα και το άλλο. Και... λοιπόν, και πήγαμε, που λες, εντάξει. Πήραμε, είχα δώσει και λεφτά τότε, πήρα έτσι. Α, υπάρχει. Γάμα δέλτα έψιλον, μαζί με το βήτα, αυτό. Ωραία. Και πάω στη Σκιάθο και λέω γεια σας, λέω γεια σας. Πιτσιρικάς. Είπες γεια σας. Ναι, είπα γεια σας. Είπες γεια σας, ωραία. Ευγενικός. Και λέω, θέλω να νοικιάσω ένα μηχανάκι. Διακοπές ήμουν, ρε φίλε, να νοικιάσω ένα μηχανάκι. Σωστά. Ναι, γιατί όλοι το κάνουμε αυτό. Πηγαίνουμε κάπου διακοπές και ναι. Να νοικιάσουμε και ένα μου λέει, μηχανάκι. Και, ναι, τι να πάμε, τώρα εμείς και αυτοί πας. Τώρα πιτσιρικάς, τώρα. Ναι. Και λέω τώρα. Μου λέει, σε ρώτησε, δίπλωμα έχεις. Ναι, σε ρώτησε, μπράβο. Λέει, δίπλωμα έχεις. Λέω, έχω. Μου λέει, δώσ' το. Το βλέπει. Όχι, το λέω, δεν στο δίνω. Γιατί ρε σημάνω τώρα. Μου λέει, δεν θα στο κρατήσω, λέει, για πάντα. Χα. Μου λέει, να το δω, λέει, δώσ' το, τι έχεις δίπλωμα για να σου δώσω το μηχανάκι. Σωστό αυτό. Επαγγελματίας. Βγάζω το δίπλωμα. Μπράβο, το μπράβο. Κουρνάω έτσι, τα κλειστά τα, ξέρεις που δεν φαινόταν, το τρίπτυχο εκεί. Μπράβο, ναι. Λέω, το ροζ εκείνο το χαρτί. Να το. Λέω, έχω. Μου λέει, δώσ' το δω. Να το είδες, το λέω. Μου λέει, να το ανοίξω το δω. Το λέω, δεν στο δίνω. Μου λέει, γιατί. Τώρα εντάξει, στον επαγγελματία τώρα πώς φέρεις έτσι. Όχι, μου λέει, γιατί. Λέω, βάζουμε ένα στοίχημα. Μου λέει, τι στοίχημα. Λέω, ας το δω, εξδείξω. Και γελάσεις, θα μου δώσω μηχανάκι. Αν σου δείξω και είσαι σοβαρός, θα σκοτώ να φύγω, από αλλού να νοικιάσω. Μου λέει, πρώτη φορά άλλη τα ακούω. Λέω, εντάξει. Λέει, πάει το στοίχημα. Το παίρνει το δίπλωμα, το ανοίγει, το βλέπει. Με καλά, μου λέει. Έχεις, λέει, γάμα δέλτα έψον και μηχανάκι δεν έχεις. Το λέω, γέλασες, λέω, δώσ' το μηχανάκι. Ο σωστός επαγγελματίας κράτησε το λόγο του. Κράτησε το λόγο του. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Έτσι, για, να τα λέμε αυτά, Μπράβο του. Έτσι και να ξέρετε ότι όσοι σας λένε ότι δεν έχουν κάνει ποτέ τέτοιο, δεν σας λένε ψέματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει παραβίαση. Φίλε, αυτόν τον επαγγελματία θα ήθελα αυτή τη στιγμή να τον κάνουμε και μια διαφήμιση. Πάνε μια. Α, θα σου πω το άλλο. Πάνε στη Ζάκυνθο. Έτσι. Σκιάθο δεν είπες. Πάνε στη Ζάκυνθο. Α, στη Ζάκυνθο. Σκιάθο δεν είπες. Σκιάθο, αυτό είναι αυτό. Σκιάθο, επειδή έχουν από πολλά χρόνια δεν ξέρω τι. Αλλά τελευταία επειδή είχα πάει στη Ζάκυνθο και ξέρω τι γίνεται από πρώτο χέρι. Πάνε στη Ζάκυνθο και δες πόσοι παίρνουν τουρίστες τις γουρούνες χωρίς αυτά. Είναι και τρόπος ενώσης. Μπορεί να μην ξέρουν αγγλικά. Τους λένε ναι, οκ, okay, αυτά και. Αντρέα, αυτό που λες δεν μπορώ το πω στον αέρα να ξέρεις. Συγγνώμη. Εντάξει, το είπαμε μέσω πλήρης σαφώς, ας πούμε, το τι γίνεται. Υπάρχουν επαγγελματίες σωστοί. Εφόσον είναι το δίπλωμά σου. Να και είδε ότι επειδή... έχεις και γέλασε, μπράβο του, κράτησε χαρακτήρα και την υπόσχεσή του. Μπράβο. Επειδή το θέμα έτσι είναι τέτοιο. Εντάξει, λίγο το πάμε χιουμοριστικό. Θα βάλουμε και έναν σχετικό στην κουβέντα. Έτσι, να πάμε λίγο για διάλειμμα λίγο πιο νωρίς. Για να πάρουμε, να έχουμε και τον Κώστα τον Φούζα μαζί από το New Soto. Μαζί μας, σχολιάσουμε και αυτό και το. Και πώς έχουμε σχολιάσουμε. Πάμε λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car στο Λίμπερο 107,4 με Τάσο Κοτσάνη και Μάνα Γνωστόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα. Και έχουμε ιδιαίτερη χαρά έτσι, σήμερα. Έχουμε μαζί μας έναν εκλεκτό συνάδελφο, τον Κώστα τον Φούζα από Αθήνα, New Soto Car. Κώστα, καλημέρα. Γεια σου Μάνο. Τι γίνεται, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Μια χαρά εσείς. Είναι χαρά και για μένα να είμαι μαζί σας, γιατί εκτός από εκλεκτοί συνάδελφοι έχουμε και μια ιδιαίτερη αδυναμία στη Θεσσαλονίκη. Κάτσε μισά λεπτό και αλλά δεν βλέπω να έρχεσαι όμως καμιά βόλτα. Δηλαδή αυτό μας το λένε πολύ, αλλά δεν έρχεστε όμως. Να κάνετε μια στάση από εδώ. Δεν έρχεστε. Τώρα, μόλις περάσει η κρίση, η κυβέρνηση διώξει την κρίση, θα αρχίσουμε να έρχομαστε στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, κατάλαβα, Μάνο. Άστο, Μάνο. Όχι, ξέρεις τι γίνεται, γιατί μπορεί να μου λέει για το κρύο, αλλά δεν μπορεί να πει, γιατί πήγε στους μείον 27 στη Σουηδία
Και τώρα δεν νομίζω ότι του φαίνεται κάποιο κρύο έτσι εδώ πέρα. Έτσι Κώστα. Κοίταξε, μετά από αυτό που έζησα μείον 27 και την αίσθηση του μείον 30, νομίζω μπορώ να αντέξω κάποια πράγματα παραπάνω. Ναι. Για πες μας λοιπόν για το ταξίδι στη Σουηδία, για ποιο λόγο έγινε και τι δοκίμασες εκεί. Λοιπόν, βρεθήκαμε τις προηγούμενες μέρες κάποιοι Έλληνες δημοσιογράφοι στην Λούλου της Σουηδίας. Τυχεροί Έλληνες δημοσιογράφοι να τα λέμε αυτά. Τυχεροί. Ναι, όπως το λες είναι. Είναι 724 χιλιόμετρα βόρεια της Στοχόλμης, στα όρια του αρκτικού κύκλου. Εκεί πήγαμε ως καλεσμένοι της Volvo για να οδηγήσουμε το νέο V60 cross country. Οι εντυπώσεις σου, ακούμε από σένα, εσύ πήγες να μας πεις εντυπώσεις σου, πώς ήταν. Κοίταξε, να πούμε και λίγα λόγια για την περιοχή εκεί γύρω. Είναι ένα μέρος που είναι μονίμως για 4 μήνες το χρόνο με πάγο. Απόλυτος παγετός, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με την Στοχόλμη όπου έχουμε χιονοπτώσεις, έχουμε βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Εκεί είναι απόλυτες συνθήκες παγετού. Οπότε η Volvo έχει εξοπλίσει το νέο της μοντέλο με τα κατάλληλα ελαστικά. Κάναμε διάφορες δραστηριότητες και σε δρόμους και σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα πάνω σε θάλασσα, παρακαλώ. Δηλαδή πολλά κομμάτια της θάλασσας εκεί πέρα παγώνουν, είναι περίπου 1 μέτρο ύψος πάχος ο πάγος. Οπότε η επικοινωνία πάβει να γίνεται με φεριμπότ τους χειμερινούς μήνες και είναι προσπελάσιμη η θάλασσα. Για να σας δώσω έτσι μια διάσταση. Ήταν εντυπωσιακές φωτογραφίες πραγματικά που είχες ανεβάσει και τα βίντεο. Και έτσι θέλαμε πραγματικά να μας πεις τις περισσότερες λεπτομέρειες. Παγωμένη θάλασσα, έτσι, είχε σημεία δηλαδή παγωμένα εκεί. Παγωμένη θάλασσα, ναι. Φαντάσου να περνάς από ένα σημείο και να σου δίνει το GPS του αυτοκινήτου, το navigation, δεν βρίσκεσαι πάνω από θάλασσα. Είναι λίγο τρομακτικό, ναι, θα έλεγα. Όντως. Και το σκέφτεσαι την ώρα που το κάνεις, λες μήπως να γυρίσω προς τα πίσω, γιατί εντάξει. Είναι εκείνες φοβίες καμιά φορά, επειδή έχουμε εκεί πάρα πολλές ταινίες και σου σπάει ο πάγος και λες τώρα τι γίνεται. Φαντάσου στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα που κάναμε κάποιες δοκιμασίες, περίπου 40 Volvo να τριφτάρουν πάνω στον πάγο. Και ξαφνικά να σου λένε, παιδιά, είστε πάνω από θάλασσα. Είναι λίγο σοκαριστικό, αλλά το ξεπεράσαμε. Λοιπόν, πάμε στα αυτοκινητιστικά αμοιβόλια. Για το Volvo. Λοιπόν, το V60 Cross Country, όπως γνωρίζουμε, βασίζεται στο στήσιο βάγκο, να μάξουμε το V60 δηλαδή. Έχουμε αυξημένη απόσταση από το έδαφος στα 210 χιλιοστά, μόνιμη τετρακίνηση, ενισχύσεις σε πλαίσιο και αναρτήσεις, και έτσι έχουμε ένα σύνολο που μπορεί να ανταπεξέλθει και σε εκτός δρόμου κομμάτια. 2 λίτρα κινητήρες, βενζίνης turbo 250 άλογα και diesel με 150 και 190 άλογα. Στάνταρ αυτόματο 8 κυβότιο, το νέο της Volvo. Εκπληκτικό το καινούργιο το κυβότιο, έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό της Volvo το κυβότιο και οι κινητήρες. Γενικά, τα τελευταία χρόνια η Volvo έχει επενδύσει πάρα πολύ σε πλαίσια, σε ασφάλεια, σε κυβότια κινητήρες και νομίζω τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, γιατί και οι πωλήσεις της αυξάνονται συνεχώς. Να φανταστώ το Volvo V60, όχι απλώς θα σας άρεσε σίγουρα, με τα συστήματα τα οποία διαθέτει πραγματικά θα καταλάβατε ότι δεν πρόκειται για ένα απλό μοντέλο της Volvo. Όχι, ισχύει αυτό που λες ακριβώς. Και για να σας πω και μια εμπειρία που είχαμε μαζί με τον Μανώλη του Σαλούρα από τους 4 τροχούς, είχε νυχτώσει νωρίς, όπως είναι φυσικό τέτοιες μέρες στη Βόρεια Σουηδία, και σε ένα χιονισμένο τοπίο μέσα είχαμε ανείχνευση το σύστημα ανείχνευση ταράνδου που το έχουν αυτά τα Volvo. Και τελικά ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ζώο στο δρόμο και φρενάρει στο αυτοκίνητο. Οπότε οι Σουηδοί, επειδή έχουν αυξημένο το αίσθημα της ασφάλειας, αυτά τα συστήματα νομίζω καλά κάνουν και έχουν επενδύσει. Εντάξει, οι Σουηδοί ούτως ή άλλως ήταν πρωτοπόροι, έτσι, με την ζώνη ασφαλείας και όλα αυτά. Και η δουλειά που κάνουν, όπως είπες και εσύ, φαίνεται με την αύξηση των πωλήσεων γενικότερα. Τιμές δόθηκαν για το συγκεκριμένο. Από 61-500 ξεκινάει η έκδοση βενζίνης, ναι. Μια χαρά. Εντάξει. Πάντως, από ό,τι μιλήσαμε και με ανθρώπους της Volvo, μας είπαν ότι τα αυτοκίνητά τους έχουν κάνει τόσα βήματα στον τομέα της ασφάλειας και είναι και πρωτοπόροι και στο παρελθόν, λόγω των συνθήκων που έχουν. Έτσι. Οι άνθρωποι είχαν να αντιμετωπίσουν συγκρούσεις με ζώα μεγάλα, με ταράνδους, είχαν να αντιμετωπίσουν ακραίες θερμοκρασίες. Οπότε και τα αυτοκίνητά τους ήταν προσαρμοσμένα σε τέτοιες ακραίες συνθήκες. Εντάξει, όπως και οι οδηγοί τους όμως, Κώστα, έτσι οι άνθρωποι έχουν μάθει να οδηγούν σε τέτοιες συνθήκες και τα άλλα όλα αυτά που οδηγούμε εμείς εδώ τους φαίνονται χαρά. Εννοείται. Και πριν 2 χρόνια που, συγγνώμη που σε διακόπτω, που βρεθήκαμε στο Ροβανιέμι με την Toyota για το DT86, είχε κάπου μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα με ice kart.
Mm-hmm. Δηλαδή καρτάκια με καρφιά, ειδικά διαμορφωμένη πίστα και πήγαινε σε κάνεις χρόνους. Έβλεπες παιδιά 7, 8, 9 χρονών, έτσι όχι παραπάνω, και ήταν απίστευτη οδηγή πάνω στον πάγο από αυτήν την ηλικία. Ό,τι συμβαίνει και στη χώρα μας. Ακριβώς. Ναι. Έτσι, να τα βάλουμε κάτω. Δεν κατάλαβα γιατί οι Σουηδοί τι παραπάνω έχουν παραπάνω από εμάς. Δεν κατάλαβα, απλώς κρύο έχουν και χιόνια. Κάτσε τώρα. Έτσι, έτσι. Α, μπράβο. Έτσι. Κάτσε τώρα που σε έχουμε εδώ πέρα, να μας πεις λίγο εδώ, πώς είδες το θέμα αυτό με τις 56 περιπτώσεις με τα διπλώματα που δεν πήγαν οι άλλοι εκεί, με τις εξτάσεις θεωρητικά δεν, ναι, αφού ξέρεις λέει να ξεχωρίζεις. Αφού το ξέρεις, γιατί να πας. Γιατί να πας. Αυτά, ναι, τι γίνεται. Αυτό ήταν ένα απίστευτο γεγονός που μας θυμίζει σε ποια χώρα ζούμε. Γενικά με τα διπλώματα γίνεται ένα λαλούμε εδώ και χρόνια. Και το τελευταίο διάστημα δεν έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις, έχει κολλήσει όλη η διαδικασία. Λένε ότι θα αλλάξει ο τρόπος εξέτασης και πλέον θα παρακολουθείτε από κάμερες και τα σχετικά. Ειλικρινά δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα γίνει. Εσύ τι πιστεύεις Κώστα, ότι θα γίνει? Εγώ δεν πιστεύω πάντως. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Έτσι. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει, θα μείνει στα χαρτιά, γιατί δεν νομίζω ότι θα αγγίξει κάποιος η πολιτική ηγεσία, θα αγγίξει αυτούς τις αγγελώσεις και αυτούς τους κύκλους που τόσα χρόνια κρατάνε το σύστημα έτσι ως έχει. Εκτός αν αρχίσουμε όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι και αρχίσουμε και γράφουμε κάτι εναντίον τους, που ίσως τους πούν ότι παιδιά πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό που γίνεται, μπας και πάρουνε, το σκεφτούν λίγο καλύτερα. Κοίταξε να δεις, όλοι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, βάζω και τον εαυτό μου και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, γιατί όλοι θέλουμε να αποκτήσουμε δίπλωμα με εύκολο τρόπο, να μην κοπούμε, αλλά όταν κάποια στιγμή τρακάρεις με έναν άσχετο δρόμο ή χάσεις κάποιος τη ζωή του, εκεί καταλαβαίνεις ότι τελικά φταίμε και εμείς για αυτό που έχει γίνει. Πάντως Κώστα, όντως θα το πεις. Ελπίσουμε ότι όντως θα αλλάξει κάτι και θα γίνει αδιάβλητη διαδικασία. Γιατί πρώτα πρέπει να ξεκινήσει το θέμα από εμάς τους ίδιους. Από εμάς. Φταίμε εμείς για αυτούς που ψηφίζουμε, φταίμε εμείς για αυτά που βιώνουμε εμείς. Πρώτα απ' όλα εμείς, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή, άσχετα με το επάγγελμα το οποίο ακολουθείς εδώ και τόσα χρόνια και έχεις μια εμπειρία πάνω στο αυτοκίνητο και πραγματικά. Πήρες ακόμη μια εμπειρία οδηγώντας ένα Volvo V60 πάνω στα χιόνια. Γιατί να μην έχουμε και εμείς εδώ τη δυνατότητα, όχι να πάμε στα χιόνια να οδηγήσουμε, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα παίρνοντας ένα δίπλωμα να πάμε κάπου και να μάθουμε να οδηγούμε. Έτσι ακριβώς είναι, και μπαίνοντας στην πίστα, γιατί και εμείς υπήρξαμε νέοι σε αυτό το επάγγελμα, μπαίνοντας στην πίστα ή ακούγοντας κάποιον ειδικό, εκεί καταλαβαίνεις πόσα πράγματα έκανες λάθος μέχρι τότε. Αυτό όντως είναι το πιο σωστό που είπες. Δηλαδή, πραγματικά άνθρωποι που ξέρουν να οδηγούν, όταν σου λένε ότι αυτό που κάνεις, εσύ το έκανες με έναν τρόπο και πραγματικά καταλαβαίνεις ότι αυτό ήταν λάθος, ήταν όλο λάθος, και ότι μέχρι τώρα σώθηκες από κάποιον να μην προκαλέσει ατύχημα, πραγματικά αλλάζει ο τρόπος σκέψης σου. Εννοείται, ακόμα και ο πιο έμπειρος οδηγός, το έμπειρος εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν μπει σε πίστα ή αν πάρει μια εκπαίδευση από έναν άνθρωπο που γνωρίζει, είναι γνώση, είναι επαγγελματίας, αλλάζει πραγματικά η ζωή του και μπορεί να αντιμετωπίσει οτιδήποτε πράγμα του συμβεί. Ό,τι είχαμε πάθει και με το BMW M Tour εδώ που ήμασταν στα M5 Κώστα και ήταν μπροστά ο εκπαιδευτής. Οδηγός αγώνων. Οδηγός της M, ο οποίος με το ένα χέρι ουσιαστικά κρατούσε το τιμόνι και με το άλλο χέρι το CB. Και εμείς ήμασταν με τα δύο και παλεύαμε πίσω και προσπαθούσαμε να βρούμε τις ισορροπίες που κρατιέται ένα αυτοκίνητο 600 νήπων και όλος απλά πήγαινε σαν να πηγαίνει μια βόλτα, ας πούμε, κυριακάτικη με 60 χιλιόμετρα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που μάθαμε στην πίστα θα το κάνουμε στα σημαντικά αυτοκίνητα. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι μαθαίναμε. Έτσι. Είναι καλό πάντως να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις να σου λιστρέψεις το αυτοκίνητο. Αυτό είναι, ναι, δεν θέμα αν είσαι οδηγός αγώνων ή όχι, απλά να ξέρεις να αντιδράσεις. Πραγματικά όντως, το θέμα να μάθεις να αντιδράσεις, είναι όντως, έχεις πολύ δίκιο. Και να πούμε λίγο και έτσι ένα σχόλιο από σένα Κώστα για τις πωλήσεις των αυτοκινήτων. Κάτι έγινε τον Ιανουάριο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η χρονιά θα πάει όπως πέρσι. Κοίταξε, ήταν στο 3,7 μόνο. Βέβαια, σε αυτό υπολογίζεται ότι υπήρχε ένα θέμα με τις εγκρίσεις τύπου στο Υπουργείο Μεταφορών. Δηλαδή, επειδή άλλαξαν λόγω WLTP πολλά στοιχεία για το αυτοκίνητο, το Υπουργείο δεν μπόρεσε να τα απορροφήσει. Έτσι είχαμε μια υστέρηση και σύν της άλλης υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις ορισμένες μάρκες από τις παραγωγές. Λόγω αλλαγής και της μίξης βενζίνη-δίζελ, αλλά και των νέων κανονισμών ρήπων. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν, έτσι συγκράτησαν κάπως τις πωλήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε
η αγορά το 19 θα κλείσει γύρω στις 120.000. Αισιόδοξο πολύ, 120.000. Νομίζω ότι είναι εφικτό, πιέζουν και οι εταιρείες, οι προσφορές είναι αρκετές. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει λίγο παραπάνω η αγορά φέτος. Το θέμα είναι ότι οι εταιρείες πολεμάνε μόνες τους και δεν έχουν τη στήριξη από εκεί που θα έπρεπε να έχουν τη στήριξη για να μπορέσουν να πουλήσουν παραπάνω αυτοκίνητα και να αλλάξει πλέον το όριο ηλικίας στο στόλο των αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει. Ή βρίσκεται στα 15 χρόνια, κοίταξε να δεις, η αγορά για, τις, για τα εργοστάσια, η αγορά της Ελλάδας για τα εργοστάσια της, των εταιριών αυτοκινήτων είναι ένα πολύ μικρό αριθμός, πολύ μικρό μερίδιο. Ευτυχώς οι εισαγωγές πιέζουν και παίρνουν όλο και ένα και περισσότερες παραγωγές. Τι καλό που θα ήταν, οι εισαγωγείς πιέζουν, οι εισαγωγείς κάνουν πράγματα. Εντάξει, εταιρείες είναι, πρέπει να πουλήσουν, να κάνουν κέρδη, κακά τα ψέματα, αλλά δώσε και στον δικό σου πολίτη να έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Ένα ασφαλές καινούργιο αυτοκίνητο. Κοίταξε να δεις, διάβασα τις προάλλες ότι το Υπουργείο προτίθεται να δώσει 1.000 ευρώ επιδότηση για αγορά ηλεκτρικού. Γέλασε και εσύ φαντάζομαι, έτσι. Ναι, ας ξεκινήσουμε πρώτα από τα βενζινοκίνητα μοντέλα. Τα φτηνά να μπορέσει ο κόσμος να αλλάξει το αυτοκίνητό του και να πάρει ένα ασφαλές. Και πιο μετά βλέπουμε και τα ηλεκτρικά. Ναι, γιατί είχαμε πάλι τον Ιανουάριο στην Αττική, εκεί που είστε εσείς, είχαμε περίπου τον ίδιο αριθμό ατυχημάτων με περισσότερους νεκρούς φέτος. Ναι. Και όσο μεγαλώνει το όριο ηλικίας των αυτοκινήτων, μάλλον έτσι ο στόλος, και πηγαίνουμε τα 15, στα 16, στα 17, σημαίνει ότι κυκλοφορούμε με αυτοκίνητα τα οποία δεν πρέπει να κυκλοφορούν στους δρόμους. Κοίταξε, τα 15 έτη, όπου είναι ο μέσος όρος του στόλου αυτή τη στιγμή, είναι αφρικανική επίδοση, έτσι. Ναι. Είναι χώρες της Αφρικής έχουν αυτό το νούμερο, ίσως και μικρότερο. Θέλω να πω, ας κοιτάξουμε πρώτα να αλλάξουμε το στόλο, να δώσουμε στον κόσμο την ευκαιρία να πάρει ένα σύγχρονο και ασφαλές αυτοκίνητο και μετά βλέπουμε και τα ηλεκτρικά. Μην κοιτάζουμε τα ηλεκτρικά και ούτως ή άλλως οι τιμές τους ξεκινάνε από τα 20.000 ευρώ και μιλάμε για μίνι μοντέλα. Mm-hmm. Την ώρα και τη στιγμή που σε αυτή την γκάμα είναι πολύ περιορισμένο το ενδιαφέρον. Μα αφού φτάσαμε σε ένα σημείο να αναπολούμε την ωραία απόσυρση πριν 25 χρόνια που είχε γίνει και έτρεχε ο κόσμος και έπαιρνε αυτοκίνητα, έτσι. Ναι. Και αυτή που έγινε τελευταία πριν 3-4 χρόνια και έτσι ήταν δυνατή απόσυρση, ήταν. Εντάξει. Καλά, αυτή την έπαιρνε και άρον τους άλλους. Ναι. Τότε ο παπά Κωνσταντίνου με την Πυρμπύλη, γιατί θεώρησε ότι κάνει κακό στα κρατικά ταμεία. Ναι. Το αυτοκίνητο έχει φόρους και από το καινούργιο αυτοκίνητο κερδίζει το κράτος, δεν χάνει. Κερδίζει από τέλος ταξινόμησης, κερδίζει από ΦΠΑ, κερδίζει από καύσιμα, από τζίρο. Θέλω να πω ότι το αυτοκίνητο αποτελεί αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας και ας μην το ξεχνάμε αυτό. Πες τα ρε Σικώστα, πες τα, δηλαδή πραγματικά τα λέμε και εμείς από εδώ ότι έχοντας ένα καινούργιο αυτοκίνητο, μια αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου, πραγματικά θα δώσει επιπλέον έσοδα στο ελληνικό κράτος. Εννοείται. Δουλέψουν επιχειρήσεις, 1.000 καύσιμα, λάστιχα. Ένα σωρό άνθρωποι θα ζήσουν από το αυτοκίνητο και ζουν από το αυτοκίνητο. Κανείς δεν είναι χαμένος από το αυτοκίνητο. Πραγματικά κανένας. Και όμως, Ρε Σικώστα, εδώ και τόσα χρόνια, όποια κυβέρνηση και αν είναι πάνω, μην το πάμε, το είναι τώρα ΣΥΡΙΖΑ ή ήταν πίσω η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, μα κανείς δεν το κοίταξε σοβαρά αυτό το θέμα. Μα κανένας ποτέ. Όχι, γιατί είναι ένα εύκολο έσοδο. Εύκολο. Ασχέτως αν αυτό λειτουργήσε αντίστροφα, γιατί πόσοι ιδιοκτήτες κατέθεσαν πινακίδες και είχαν τα αυτοκίνητά τους μέσα. Έτσι ακριβώς. Κοντά τι φτάσαμε, κοντά 1,5-2 εκατομμύρια είχαμε φτάσει. Πινακίδες. Ναι. Και τι έγινε, ναι. Δηλαδή λέμε ότι το πιο απλό, κάνει τη βενζίνη 1 ευρώ, 1 ευρώ. Και ο άλλος θα τα βγάλει στα χιλιόμετρα που θα κάνει. Ακριβώς. Όπως δηλαδή, γιατί εμείς τώρα σκεφτόμαστε, να πάμε εκεί. Έτσι, να πάμε εδώ. Πώς να πας. Αν όμως μου βγάλει 1 ευρώ και ξέρω ότι με 20 ευρώ μπορώ να κάνω μια απόσταση 300 χιλιόμετρα, θα πάω μια βόλτα μέχρι το Βόλο να πιω ένα τέτοιο και να γυρίσω. Στην τιμή της βενζίνης πάνω από το 50% είναι φόροι. Mm-hmm. Μην το ξανά αυτό. Ναι. Είναι αδιανόητο. Από το 1,40-1,30 που πληρώνουμε, γύρω στα 80 λεπτά, 70 λεπτά περίπου είναι φόροι. Εντάξει, είναι ασύλληπτο το νούμερο. Δεν ξέρω, μακάρι κάποια στιγμή έτσι να στρώσουν τα πράγματα. Κώστα, θεωρώ ότι θα στρώσουν. Σιγά σιγά, αλλά θα στρώσουν. Θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα και θα πάμε πολύ καλύτερα. Είμαστε 10 χρόνια πίσω από Ευρώπη. Οπωσδήποτε έτσι. Και εμείς αυτό λέμε, ότι μέχρι να φτάσουμε. Άρα τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε, πρέπει να γίνουν πολλά. Το θέμα είναι... Θα γίνουν. Πιστεύω, είμαι αισιόδοξος ότι από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε όλο ένα και καλύτερα. Ωραία.
Και μια έτσι μια ερώτηση, επειδή τον έχω τώρα στο έχουμε τώρα στο τηλέφωνο. Πώς βλέπεις αυτές τις αλλαγές που έρχονται σιγά σιγά στη χώρα μας με τους εισαγωγείς, με εταιρείες που περνάνε σε άλλα χέρια? Το τελευταίο παράδειγμα, η Όπελ που πάει στα χέρια του Ομίλου Σιγκελίδη. Ενός εισαγωγέα ο οποίος έχει αποδείξει πάρα πολλά στον χώρο του αυτοκινήτου και πραγματικά στηρίζει, είναι από τις εισαγωγείς που στηρίζουν τις εταιρείες. Κάνουν πράγματα. Κοίταξε, ήταν αναμενόμενο από την ώρα και τη στιγμή που η Opel σε επίπεδο ευρωπαϊκό πέρασε στο PSA Group και ο Όμιλος Σιγκελίδη έχει άριστη σχέση και αντιπροσωπεύει ήδη Citroën και Peugeot. Ήταν αναμενόμενο ότι θα δούμε και την Opel. Είναι καλό αυτό, γιατί είναι ένας φερέγγιος όμιλος που δίνει σημασία στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Οπότε από αυτό θα βγουν κερδισμένοι όλοι οι κάτοχοι Opel, αλλά και οι μελλοντικοί κάτοχοι Opel. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλες αλλαγές. Θα έχουμε και άλλες, Θα έχουμε και άλλες αλλαγές. Μάλιστα. Θα ταράξουν δηλαδή τα νερά εδώ πέρα του αυτοκινήτου. Τη Μάζδα θα τη δούμε. Κρατήστε το αυτό. Νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες αλλαγές και άλλες ανακατατάξεις προς όφελος του κοινού. Κώστα, τη Μάζδα θα τη δούμε εδώ, να την παίρνει κάποιος. Από την εμπειρία τη δική σου. Θεωρώ πως ναι. Ναι, γιατί είναι κρίμα πραγματικά για αυτή την εταιρεία να μην την υπάρχει εδώ πέρα. Θεωρώ πως ναι, η Mazda θα είναι σύντομα και πάλι στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε ότι ειδικά για τη Mazda να είχαμε την οικονομική δυνατότητα να παίρναμε αύριο πραγματικά την αντιπροσωπεία εδώ στην Ελλάδα. Είναι από τις... για να τα λέμε κιόλα, τα Mazda σε προϊόντα είναι λίγο ακριβά ναι. Για την κοινωνική κατάσταση. Αλλά είναι εξαιρετικά αυτοκίνητα. Είναι εξαιρετικά αυτοκίνητα και έχουν το δικό του φανατικό κοινό στην Ελλάδα. Οπότε θα έχει κάποιο νόημα, ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε, Τάσο, τώρα που τον έχουμε εδώ πέρα ζεστό τον Κώστα, γιατί τον είπαμε 10 λεπτά, αλλά θα τον εξαντλήσουμε στο τέλος. Δεν θα τον εξαντλήσουμε. Όχι, δεν πειράζει, είναι χαρά μου. Με τις εκπομπές εκεί, όλα περιοδικά, τα πάντα πηγαίνετε τρένο, έτσι, δεν το συζητάμε. Όλα, site. Χαρά. Το νιουζό το πετάει, η εκπομπή πετάει, όλα καλά. Έτσι, μια χαρά. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πραγματικά. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Εδώ στην παρέα μας, στο Safety Car. Αισιοδοξούμε θα χαρώ να τα πούμε σύντομα ξανά. Κοίταξε, εμείς 8 Μαρτίου κατεβαίνουμε κάτω Nissan. Ναι, είναι στην Nissan κάτω, στην παρουσίαση του Nissan Micra. Ναι. Ναι. Και έτσι θα βρεθούμε εκεί. Τέλεια. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλώς ήρθατε, κύριε. Επίσης. Γεια σας. Λοιπόν, να δώσω τρίμηνο λίγο. Δηλαδή, επειδή είναι όταν ανοίγει πόρτα και βλέπεις κάποιον ο οποίος δεν περιμένεις ποτέ να το δεις εδώ, μένεις λίγο. Φτάσε εδώ έξω, λοιπόν. Μένουν 3 λεπτάκια ακριβώς. Ούτε 3. 2 λεπτάκια ακριβώς για την κλήρωση. Κρατάτε λοιπόν ότι από ό,τι μας είπε ο δημοσιογράφος συνέδραφος ο Κώστας Φούζας, θα υπάρχουν και άλλες αλλαγές. Έπεται συνέχεια στις αλλαγές εδώ στο χώρο του αυτοκίνητου στην χώρα μας. Λοιπόν, FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος 54526 για 2 λεπτάκια ακόμα για ένα διήμερο στο Λουτράκι Αριδέας, στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό. 2 λεπτάκια ακόμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Έτσι, Νεκτάρι, θέλω να πει μια καλημέρα εδώ στο κοινό του Λίμπρο 107,4. Άλλα εδώ, Νεκτάρι. Νεκτάριος Μποτσάκης, ο φωτογράφος του Safety Car, γιατί είμαστε πολύ έτσι, safetycar.gr. Έχει επαγγελματία φωτογράφο, έλα λίγο πιο εδώ πέρα. Να πούμε μια καλημέρα στους ακροατές του Λίμπρο FM. Ωραία, φίλε, έχεις ωραία φωνή. Αλήθεια. Έχεις ωραία φωνή για ραδιόφωνο. Τάσο Κοτσάνη, μόλις εκθρονίστηκες. Σου κλέψαμε τη θέση, κύριε Κοτσάνη. Έλα, ρε! Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή για ραδιόφωνο. Για να ακούσω λίγο πιο εδώ. Τι θέλεις να πω, πες μου. Εστιασιακή φωνή. Αυτό. Ωραία. Οπότε, εγώ λέω, κοίταξε, επειδή είναι ήδη του Τάσου Κοτσάνη. Έχεις και εσύ. Εγώ θα πάω για δήμαρχος, ούτως ή άλλως, Θεσσαλονίκης. Δημόσια σχέση, εγώ για νομάρχης. Οπότε. Περιφερειάρχη, σε παρακαλώ πολύ. Εμείς είμαστε των παλαιών καθεστώτων. Δεν υπάρχει πλέον νομάρχης. Είναι περιφερειάρχης. Έτσι. Λοιπόν, θα μας κάνεις και την κλήρωση εσύ. Θα μας κάνεις και την κλήρωση. Κάτσε να μαζέψουμε μηνύματα, πάμε σε ένα τραγουδάκι και πάμε έτσι σε κλήρωση. Λοιπόν, επειδή έχουμε κάποιες ερωτήσεις και πρέπει να τις απαντήσουμε έτσι. Μπαμ, μπαμ. Φίλε 996, το 1,6 το diesel, το Civic. Έτσι, για να κάνουμε. Ναι. Πιο ακριβά από τ' άλλο. Εντάξει, όχι. Όχι, καλύτερα να πάρεις το 1,6 το diesel. Σε μεταχειρισμένο από ό,τι κατάλαβα, λες. Ναι, το Civic. Εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, ένα νομεράκι από το 1 έως το 48 νεκτάρι. Εσύ θα κάνεις την κλήρωση, αφού είσαι εδώ πέρα. Το 1 έως το 48. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε το 29.
Είναι και τυχερό σου. Ημερομηνία γέννησης. Α, εντάξει. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, έχουμε τυχερό. Είναι ο Νίκος Μοσχονάς, τι λέει. Ναι. Νίκος Μοσχονάς. Ο Νίκος ο Μοσχονάς, λοιπόν, έτσι κερδίζει. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο στο παραδοσιακό. Εμείς από Δευτέρα θα μπορέσεις να πάρεις τηλέφωνο. Να έχεις κράτηση, να πας να περάσεις όμορφα. Και α, εδώ ήδη οι ακροάτριες στέλνουν φωνάρα και όλα αυτά. Νεκτάριε, το έχεις ρε φίλε. Το έχεις. Λοιπόν, χορηγούς. Θα πεις κανένα χορηγό. Τετραμπάιτ. Α, μπράβο. Παπάφε 91. Τα πάντα για τους υπολογιστές. 23, 15, 50, 60, 56. Τετραμπάιτ.gr. Μπαίνετε και πραγματικά θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα από τις τιμές τις οποίες υπάρχουν για υπολογιστές, λάπτοπ, τα πάντα σε σχέση με τον υπολογιστή. Με ανοιχτό το στόμα όμως θα μείνετε όταν θα δοκιμάσετε την πίτσα από το West Saloon. Εκεί ο Ανδρέας κάνει θαύματα, η καλύτερη ζύμη, η καλύτερη πίτσα της πόλης. Εντυπωσιακές γεύσεις, πραγματικά, και ζυμαρικά, αλλά και φοβερά μπέργκερς. Καλτσόνε τα οποία δεν χωράνε να περάσουν από την πόρτα του σπιτιού σας. Με βία-βία θα χωρέσω το τραπέζι όταν θα πάτε στη Βασιλέως Γεωργίου 39 στο Φάληρο για να τα απολαύσετε. Αλλά και στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα στο 231-088-68-88. Και αν μπείτε και κατεβάσετε το app, κατέβασες το app Νεκτάρι της West Saloon. Εννοείται. Α, μπράβο, γιατί στην πρώτη σου παραγγελία θα πάρεις μείον 40%. Και φυσικά φοιτητές, άνεργοι και πολύτεκνοι, μείον 15% για πάντα. Ακολουθεί ένας απλός παρατηρητής και μόνο απλός παρατηρητής δεν είναι. Νομίζω ότι είναι ο ένας. Ο Γιώργος Συρίγος. Ο μοναδικός Γιώργος Συρίγος. Ο ανεπανάληπτος Γιώργος Συρίγος. Έτσι, το βλέπεις, μόνο με τον δικό έτοιμος, του τρόπο. Το βλέπεις έτοιμος για προεκλογική εκστρατεία. Είναι έτοιμος, ναι. Εμείς ευχαριστούμε Γιώργο Συρίγο, να ξέρεις, γιατί μας θυμίζεις τα νιάτα μας. Έτσι, πριν από 10 χρόνια που έκαναμε τις αλλαγές τότε κάπου αλλού και μόλις έγινε αυτή η τροποποίηση, εδώ είμαστε τόσο ευχαριστημένοι. Αυτά. Από Τάσο Κοτσάνη. Μάνο Γνωστόπουλο. Μποτσάκι Νεκτάριο. Έτσι, να έχετε ένα καλό και safe Σαββατοκύριακο. Γεια σας.